Της κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δω. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Σήμερα δεν μπορεί να παίξει όλο, δεν προλαβαίνουμε. Τι να προλάβουμε να κάνουμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης 95,5. Παρέα είμαστε από τώρα και θα είμαστε μέχρι και τις 4. Ο Εμίλιος Γαβριλίδης, ο Θανάσης Καζαμπάκας, η Έλια Πατσίδου, ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Γιώργος Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5. Παρέα με τον Delivera. Αν πεινάσαι, καλωσορίζουμε σε έναν υπέροχο κόσμο στον κόσμο του Delivera.gr. Το υλικό online delivery μόνο στο Delivera.gr, το οποίο σας έχει αποκλειστικές προσφορές. Τυχαίο? Όχι, αφού η εταιρεία είναι 100% ελληνική και φροντίζει γι' αυτό. Μπες στο Delivera.gr και βρες όλες μα όλες τις προσφορές. Με διαγωνισμό για σήμερα, έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό, καθώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι θεατρόφιλοι, οι κινηματογραφόφιλοι, ναι, λοιπόν, έχουν την ευκαιρία να δούνε από κοντά το ντοκιμαντέρ το οποίο έχει γυριστεί για την ομάδα του ΠΑΟΚ στους κινηματογράφους Cineplex One Salonica. Γράφεται αλφα μη... Γιατί τώρα το... Άστα να πάει στο διάλογο, δεν θα πάει κανένας, ρε κόκκινε τζάμπα το λες. Εσύ. Στην πρεμιέρα της ταινίας δεν πήγε κανένας. Τη δεύτερη μέρα πήγαν δύο άτομα. Πρέπει να τους δώσει ο Σαββίδης δωρεάν εισιτήρια για τις άλκια αυτούς. Δεν πάνε. Λοιπόν, αλφα μη ένα κενό. Σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54-344 ή ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Έχουμε βάουτσερ τα οποία είναι ενισχύ όσο καιρό θα προβάλλεται το ντοκιμαντέρ στον κινηματογράφο, οπότε μπορείτε να το ανταλλάξετε στο κισέ, στο ταμείο. Το ταμείο. Ο κισέ ποιο είναι? Το κισέ. Το κισέ. Κισές λέγεται. Το ναι. Κισέ, όχι ο κισές. Ο ταμείας λέγεται. Το κισέ. Το κισέ είναι αυτό το οποίο έχει. Κάπα λέει. Το... Α, ναι, είναι ουδέτερο. Κάπα γιώτα. Ο κισέ. Ναι, ναι, ναι. Το κισέ. Το κισέ. Το κισέ. Το κι, ουδέτερο είναι. Λοιπόν, στο ταμείο μπορείτε να αλλάξετε. Κισέ είναι ή γκισέ. Κισέ, κισέ. Μπορείτε να ανταλλάξετε το ταμείο. Το βάουτσερ με το εισιτήριο όποια μέρα θέλετε από όλες αυτές τις οποίες θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ. Αλφα μη ένα κενό. ΠΑΟΚ ή σινεμά ονοματεπώνυμο στο 54-344 θα δώσω 10 διπλές. Ναι. Άμα πάρεις δύο μηνύματα, φτύσε με. Άμα θέλεις να ξεμοναχιάσεις καμιά φίλη ή σε κανένας πιτσιρικάς, τράβα εκεί στο σινεμά, μόνος φτάσει. Λέγε ρε κόκκινη, κινηματογραφόφιλη του ΠΑΟΚ. Γιατί να μην είναι? Α, βέβαια. Πες τους να πάνε στη Σάλκε, δώσεις ένα ταξίδι στη Σάλκε να πάνε εκεί πέρα να τα κάνουν εκεί σμαδιά, να προκριθεί και η Παοκάρα, να γίνει ο χαμός, να πουλήσουν το Μάτος και το Ροντρίγκες, να οικονομήσει η εταιρεία κανένα φράγκο. Περίμενε, βέβαια. Περιμένω, τι. Αν ημέρα Χριστουγέννων 50 άρπογες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά στο κέντρο Νεράιδα στην περιοχή αεροδρομίου σε μια πολύ ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Ρεβεγιόν αγάπη στο Μετρόπολης 95,5 ανήμερα Χριστουγέννων στη 1 το μεσημέρι. Καλέστε τώρα στα 390 και δηλώστε τα δικά στοιχεία. Όλοι θα μεταφερθούν δωρεάν γιατί αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε μαζί. Πώς? Αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε μαζί. Ναι. Απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη κάρτας ανεργίας ενισχύει. Μην διστάσετε, τηλεφωνείτε στα 390 και δηλώστε συμμετοχή για το γεύμα αγάπης. Λοιπόν, δεν θα βγάλουμε γραμμές μέχρι τις και μισή. Γιατί, φίλε? Γιατί πρέπει να πούμε πράγματα. Έλα, ρε, τι να πούμε τώρα. Πρέπει να πούμε πράγματα. Πρέπει να πούμε πράγματα. Πρέπει να πούμε πράγματα. Λοιπόν, είχαμε νίκη για τον ΠΑΟΚ με 3-0. Μεγάλη, σπουδαία νίκη. Πιο δύσκολο από ό,τι δείχνει το παιχνίδι. Μέχρι, μέχρι το πρώτο γκολ. Για όσους δεν έχουν δει το παιχνίδι, ναι, είναι πιο δύσκολο το αποτέλεσμα από ό,τι φαίνεται. Ναι. Είχαμε νίκη για τον Άρη, ναι, ο οποίος σιγά σιγά δείχνει ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Και αν δεν μπλέξει οικονομικά, θα είναι το μεγάλο. Με ένα φαβορί. Φανταστικό δεύτερο γκολ ο Άρης. Είχαμε νίκη για τον Απόλλων Καλαμαριάς, ο οποίος συνέδριψε 1-7 τον Ιορδαϊκό, ο οποίος συνεχίζει την επέλασή του προς τη Β' Εθνική. Είχαμε ισοπαλία για τον Αγροτικό Αστέρα στη Ριζούπολη. Δεν ξέρω πώς το θεωρείς έκπληξη ή ότι είναι υποψήφιος. Άμα θέλει να
Άμα θέλει ο αγροτικός αστέρας να διεκδικήσει την άνοδό του, μπορεί να το κάνει. Ο παράγοντας του είναι ισχυρότερος από τον Παπαθανασάκη και από του Άρη. Είναι καλύτερος παράγοντας. Ναι, και έχει λεφτά, αυτό είναι σίγουρο. Όχι μόνο έχει λεφτά, δεν έχει χρέη και δεν έχει οργανωμένους εκεί να τον κάνουν τη ζωή ποδήλατο, να πούμε, ή να ζητάνε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Και την ήττα του Ηρακλή, ναι. Τζάμπα ήττα θα πω εγώ. Γιατί τζάμπα, γιατί τζάμπα. Γιατί ρε φίλε, έχασε την ουσία από ένα παίκτη. Από ένα παίκτη. Από ένα παίκτη. Πολύ ωραία το από μια μεριά. Ναι, από μια πλευρά. Εντάξει, μου τα έλεγε πολύ ωραία έξω και έτσι είναι. Εντάξει. Τι με γιάζει εσύ, Ανά. Έξω, μέσα τι θα πούμε. Άστα, τα έξω τώρα. Τα δημοσιεύουμε και αύριο. Δημοσιεύει, ναι. Είναι ή τα δημοσιεύουμε. Μαζί δουλεύουμε. Μπράβο. Λοιπόν, είναι πραγματικά δεν μπορεί ρε φίλε να σκλέσει όταν σε κάνει γιογιό. Γιατί? Μια ομάδα απαγορεύεται ένα παίκτη να σε κάνει γιογιό. Δεν λέω. Ήταν μόνο ο Χλέσιο. Αυτό σε κάνει διαφορά. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για τον Πάο γιατί έχει να πει πολλά περισσότερα εσύ. Πες τα άδεια. Το 3-0 ήταν από τα σκορ που πίστευα ή το 2-1 αν θέλετε. Αλλά για όσους δεν είδα το παιχνίδι δεν ήταν τόσο εύκολο. Ο Παράσχος κατέβηκε με την ομάδα Μπετόν Αρμέ όπως περιμέναμε. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν τόσο καλός όσο σε άλλα παιχνίδια. Αλλά έχει την ευτυχία να έχει αυτή την μπεκτάρα μετά τον Γκάρι Ροντρίγκες που λέγεται Λέο Μάτος, ο οποίος πραγματικά έκανε όργια. Έχω μάλιστα, τον έχω βαφτίσει, δεν από πώς τον έχω βαφτίσει. Περιμένω να κάνει το σχολιασμό, το Κωστής, να δω αν συμφωνούμε γιατί η άποψή του, η ανάλυση του για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία. Άντε ρε κόκκινε μαζάλισες. Και για πολλούς από εσάς να τον ακούσω τι έχει να πει. Άντε τελείωνε. Και μετά θα μιλήσω, θα πω και θα προσθέσω και κάτι παραπάνω. Πρόθεσε. Στατιστικός πάντως ο ΠΑΟΚ δεν δικαιούταν έναν 3-0. 1-0, 2-0. Βαριά βαριά. Γιατί? Βάσει ευκαιριών και βάσει των αριθμών. Σου πω εγώ βάση. Ο ΠΑΟΚ πήρε μια μεγάλη νίκη προσωπικότητας ομάδος. Γιατί το λέω αυτό. Ήρθε μια κολομάδα, κυριολεκτικά κολομάδα, να κλειστεί στην Τούμπα χωρίς να βγει μπροστά. Έκανε σε όλο το 90 λεπτό μία κόντρα επίθεση, βγήκαν 3-2 και έκλεισε ωραία ο Μάτος από τα δεξί μπακ στα στόπερ και έκοψε την επίθεση γιατί ο Κάνιας ήταν να πούμε πετούσα αετό. Έπαιξε ο Παράσχος ένα αντιποδόσφαιρο. Τι σημαίνει αντιποδόσφαιρο? Αντιποδόσφαιρο σημαίνει κλείνομαι και δεν φεύγω. Κλείνομαι και δεν φεύγω. Θυμηθείτε το ΠΑΟΚ Dortmund 1-1. Αντιποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Κλείνομαι και δεν φεύγω. Αντίθετα, το Dortmund ΠΑΟΚ ήταν ασύλληπτο 5-3-2 σε αντεπίθεση στο μεγάλο χώρο. Αυτός έπαιξε με τρία στόπερ, τον Μπανανά, τον Καρυπίδη και τον Γκάργα. Δύο δεξιά μπακ, 5-4-1 έπαιξε. Το Στάθιο τον Αποστολόπουλο περιόρισε πολύ τον Ροντρίγκες εκεί. Έδωσε μεγάλη βαρύτητα, στα ντουμπλαρίσματα πάνω στον Ροντρίγκες και πάνω στον Τζάλμα Κάμπος και καλά έκανε και είχε να αντιμετωπίσει, είχε την τύχη να αντιμετωπίσει, είχε την ευτυχία να αντιμετωπίσει δύο φορ, μάλλον ένα φορ και ένα δεκάρι που δεν υπάρχουν στον ΠΑΟΚ. Τον Μπίζεσβαρ που πάλι εχθές έπαιξε απατεωνίστηκα παίρνοντας την μπάλα από πίσω αλλά στην περιοχή μπήκε μισή φορά, πάντως ήταν καλύτερος από άλλες φορές ο Μπίζεσβαρ και τον Κουλούρι. Του Νταμπάνικο ποδόσφαιρο, τον Κλάους αλλαγή στο 58, του Νταμπάνικο ποδόσφαιρο. Λέει λοιπόν ο Παράσχος, άμα κλείσω το Ροντρίγκες διπλό μαρκάρισμα με Αποστολόπουλο και Στάθη, άμα κλείσω τον Τζάλμα Κάμπος με τον Βάντερσον, τον Γνιάτης και τον Καρυπίδη να πέφτει σαν τρίτος επάνω, σίγουρα θα τον περιορίσω τουλάχιστον να μην μπει μες στην περιοχή που δεν μπαίνει. Έβγαλε πολλές έντρες άλλη μια φορά ο Τζάλμα Κάμπος. Σε αυτά τα μάτς. Σε αυτά τα μάτς είναι τα μάτς τα οποία φυλάς με ντουμπλαρίσματα έναν ή δύο παίκτες, προσέχεις έναν τρίτο διακριτικά να μην σου την κάνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση σου την κάνει άλλος. Δηλαδή, ενώ έχεις οργανώσει μια δουλειά αμυντικά συγκεκριμένα σε δύο παίκτες και σε έναν τρίτο που είναι ίσως ο Μπίζεσβαρ, επάνω του έπεφε ο Γκινιάτσης και ο Μουνάφο που είναι δύο εξαροχτάρια, πολύ καλός ο Γκινιάτσης, πολύ καλός χάφ ο Γκινιάτσης. Έρχεται ο Μάτος και σου κάνει τον γκολ. Σε αυτά τα μάτς στέλνω ένα μήνυμα σε ένα φίλο μου ποδοσφαιριστή και του λέω στο 55ο λεπτό ότι παίζει με τρία στόπερ ο Παράσχος, δύο δεξιά μπακ, δύο κόφτες, ένα οχτάρι για εξτρέμ στο 5-4-1 το Κουντουλάκι,
και έναν χωρί σεντερφόρ τύπη στο Μανούσο που είναι εξτρέμ. Αυτό το μάτσα, αν δεν το καθαρίσει πίσω γραμμή, είναι βρώμα η δουλειά. Τι σημαίνει πίσω γραμμή? Stopper back. Βία-βία το εξάρι σου να σου κάνει γκολ. Εάν αυτοί οι τρεις δεν σου κάνουν, οι τέσσερις παίκτες, μπλοκάρεις. Και όταν δεν έχεις center for τον Κουλούρη και τον Κλάους που δεν είναι της ατομικής ενέργειας και έχεις έξω τον, πώς το λένε, τον Φακούντο Περέιρα που είναι ο μοναδικός από αυτούς τους δυο τους δαμπάνιδες ο οποίος μπορεί να πάρει ατομική ενέργεια. Και έχεις και ένα Μπίσεσβαρ ο οποίος έρχεται στον Γκάνια και στον Τζίμιρο τόσο κοντά για να πάρει την μπάλα, να την κατεβάσει, να τη φτάσει μέχρι εκεί που είναι το κυκλάκι της μεγάλης περιοχής. Μέσα για να μπει, δύσκολα θα μπει. Χθες ψιλομπήκε μέσα. Δεν είναι όμως αυτό το παιχνίδι από το δεκάρι που πρέπει να είναι σίγουρα δεύτερο σέντερφόρ. Ο Παράσχος λοιπόν την πάτησε από την πίσω γραμμή του ΠΑΟΚ. Και ο Μάτος φυσικά είναι μεταγραφάρα. Και φυσικά ο Μάτος από την πίσω γραμμή έρχεται. Είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού. Ναι. Όπως και ο Βαρέλο μπορούσε να κάνει γκολ. Ο Βαρέλο. Ο Βαρέλο με τον Ολυμπιακό. Ο Βαρέλο μπορεί να κάνει γκολ. Μου θυμίζει τον Κατσικά λίγο. Δηλαδή ο Κατσικάς έκανε γκολ όπως κάνει και ο Βαρέλο. Αλλά πίσω είναι Παναγία βοήθα. Χριστέ βοήθα. Ο Βαρέλα. Κάθε μάτς κάνει πέναλτι. Χθες πήγε πάλι να κάνει πέναλτι στο Μανούσο. Δεν του βγήκε. Ναι. Κάθε μάτς κάνει πέναλτι. Τώρα το δίνει ο διαιτητής, δεν το δίνει ο διαιτητής. Είναι μεγάλος μπελάς ο Βαρέλο. Είναι μεγάλος μπελάς. Βλέπω με μεγάλη μου χαρά ότι ανεβαίνουν από την τετράδα του ΠΑΟΚ επίσης ατομικά δύο παίκτες. Ο ένας είναι ο Κρέσπο που έχει λυθεί και κάνει τεράστια αλλαγή στο παιχνίδι του χαμηλά και εκείνος που παίρνει πολλά μέτρα στο επιθετικό κομμάτι και δείχνει ότι βγαίνει από την εντατική και πηγαίνει να φάει πορτοκαλάδες και να δυναμώσει είναι ο Λέοβατς. Ο οποίος Λέοβατς με τον Κρέσπο κάνουν τον Τζαβέλα να μην φαίνεται η απουσία του χαμηλά. Γιατί ο Κρέσπο αριστερό στόπερ και ο Λέοβατς αριστερό μπακ ήταν πάρα πολύ καλή για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Ερώτηση. Δεν έχω από κάτι άλλο. Μιλάς για τα άκρα του ΠΑΟΚ και την πίσω γραμμή και νομίζω ότι είναι το λογικό σημείο. Πίσω γραμμή δίνει τα μάτς. Ναι, σε μια κλειστή άμυνα περιμένεις από στημένα, από χιλιάδιο. Από την πίσω γραμμή, γιατί δεν έχω center for με ατομική ενέργεια, τον έχω εκτός αποστολής και δεν έχω δεκάρι, ούτε ο Μπίζεσβαρ, ούτε και ο Πέλκας μου έχουν δείξει στοιχεία ότι μπορούν να πάρουν ατομικά ένα τέτοιο παιχνίδι. Ερώτηση. Παρακαλώ. Ο Μάτος. Πέρα από τα αμυντικά του χαρίσματα, τι άλλα χαρίσματα έχει? Τι άλλα χαρίσματα έχει? Δεν είναι fullback. Είναι fullback. Fullback. Ναι. Έχει ευκαιρία στο σκοράρισμα. Έχει ευκαιρία στο σκοράρισμα. Λοιπόν, ξέρεις πολλούς τέτοιους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται στην Ελλάδα? Όχι. Είναι ο καλύτερος δεξιός back στην Ελλάδα. Τι σου θυμίζει? Τι μου θυμίζει? Το Λίνο από τα δεξιά. Δεν σου θυμίζει λίγο Ντάνι Άλβες? Άντε ρε κόκκινε, πάρε στο διάλογο. Άπου να κάνα δίσκο σε κανένα. Άι θα ράπει και δεν σου θυμίζει λίγο Ντάνι Άλβες? Ποιος παίκτης ρε έχει και πόδι και κεφάλι και σέντρα και κάνετε. Καταρχήν παίζουν στην Ελλάδα σήμερα. Ναι. Ένα παίκτη ο οποίος παίζει όλη τη γραμμή και δεν έχει μόνο ανασφαλτική ευχέρεια και ικανότητα, έχει και επιθετική ευχέρεια. Τόσο να πασάρει, όσο να σεντράρει. Γιατί παλιά στα 5 μέτρα. Αυτό είδε τώρα το γουρούνο. Να τελειώσω. Το γουρούνο και τελειώσω. Ναι. Εγώ βλέπω ότι και στον αέρα και κάτω. Έτσι. Και ανασταλτικά και επιθετικά είναι πολύ καλός. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Δηλαδή εσύ μου έλεγες προχτές και το δανείζομαι τη δική σου, το δικό σου σκεπτικό, σου λογιστική, που λες ότι ωραία θα οικονομήσει η διοίκηση του ΠΑΟΚ από τον Ροντρίγκες. Γιατί να μην πω το ίδιο εγώ για το Μάτος, να πω, ορίστε, Ντάνι Άλβες. Ντάνι Άλβες έχω. Αυτό είδες εσύ. Εγώ το βαφτίζω από σήμερα, Ντάνι Άλβες το μάτι. Να πληρώσεις λαμπάδες, μην τις πάρεις κούτρα να πούμε, αφού το βαφτίζεις. Λοιπόν, άκου το τώρα εμένα. Ρε φίλε, δεν είναι παιχταράς. Είχα μια κουβέντα σήμερα με τον Στέλιο τον Τζολιαρίδη, ένα παλιό μου συμπαίκτη στη Μεν Τούμπας, αλφα κατηγορία, και μου εκμυστηρεύτηκε ότι την κουβέντα που κάναμε την έκανε και με τον Βασιλάκο, που είναι φίλη. Το Βασιλάκο. Ναι. Λοιπόν, και σε αυτό έχω συμφωνήσει και εγώ, γι' αυτό την κάνω την κουβέντα. Ωραία. Ο Μάτος. Επειδή ο ΠΑΟΚ πολλές φορές τα χαφ κολώνει και σε παιχνίδια τα οποία μπορεί να παίξει 4-3-3 χωρίς δεκάρι καθαρό, που μπορεί να το κάνει στη σάλκη αυτό, ναι. Ο Μάτος μπορεί να παίξει και πολύ καλά στα χαφ. Και το έχω πει εδώ 1,5 μήνα πριν. Επειδή όμως ο ΠΑΟΚ δεξί μπακ δεν έχει ανάλογου βεληνικούς ή τέλος πάντων ένα δεξί μπακ που να έχει καλά στοιχεία αμυντικά, μπορεί και παίζει μονοδιάστατα το δεξί τον μπακ. Δηλαδή ο Μάτος θα μπορούσε να παίξει, ας πούμε, ο Κάνιας, λέμε τώρα εξάρι. Να παίξει ο Μάτος εσωτερικός οχτάρι με τον Τζίμιροθ στη σάλκε μέσα.
Και να ξέρεις γιατί τον είπα, Δανιάλη. Μισό. Άσε τώρα. Είναι ένας μπελάς που σίγουρα τον έχει σκεφτεί και ο Ίβιτς, που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χάφτωμά του. Σε πολλά μάτς, παράδειγμα, πάω στο Καραϊσκάκι και κερδίζω 1-0 στο 50 λεπτό. Και θέλω να κρατήσω το αποτέλεσμα. Βάζω τέταρτο χαφ το μάτος, τέσσερις χαφ, τέσσερις εξαλοχτάρια όπως έκανε. Ποιος προπονητής έβαλε τέσσερα. Εκεί δεν είναι και ο Πάο. Περίμενε λίγο να θυμηθώ, ρε. Εκεί έχει Κωνσταντινίδη. Περίμενε λίγο, ρε. Έχει το. Που έβγαλε εκεί το μάτος. Έβαλε ο Μαντζουράκης τέσσερα χαφ και έκλεισε τον Ηρακλή χθες. Μπορούσε λοιπόν ο Πάο για παράδειγμα να πάει στο Σάλκε. Ναι. Να κάνει ας πούμε 0-0 στην Τούμπα, εδώ να φέρει, να προηγηθεί ο Πάο και ένα 0, να γίνει 1-1 στο 70 και να θες να βάλεις τέταρτο χαυτομάτο και δεν έχει δεξί μπακ να το κάνει. Δηλαδή μπορεί να κάνει τρίκ αν έχει το υλικό. Δυστυχώς όμως ο Μάτος που μπορεί να παίξει στα χαφ δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεξιά είσαι τρύπα. Αυτό μπορεί να γίνει σε περίπτωση που η ομάδα μείνει με παίκτη λιγότερο. Αυτό μπορεί να γίνει άμα έχει μπακ που είναι μπακ. Έχει Κωνσταντινίδη, έχει Κίτσικο, έχει Κρέσπο. Ναι. Έχει. Εσύ που είσαι 200 κιλά μοσχάρι. 202. Άμα πας στον Κίτσικο αμυντικά, με το αριστερό, το ζαφουνικό, το ποδάρι σου, το πλατή, ναι. Μπορεί να τον περάσεις. Γιατί ο Κίτσικο έχει και ταχύτητα και είναι ταχυδυναμικός, αλλά σταματάει το μυαλό του στο ένα σμένα. Ενώ έχει όλα τα προσόντα, σταματάει το μυαλό του. Το κατάλαβες? Άντε, μπράβο. Λοιπόν, άντε, τράβο. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί εγώ σου είπα, εμένα μου θυμίζει πολύ Ντάνι Άλβης και αυτός δεν είχε ύψος. Και πολύ καλός. Καλά. Και ανασταλτικά και. Πριν πεις οτιδήποτε. Πρέπει να πω χωρικό. Θα τον πεις. Επειδή θέλω να κάνω ένα live με τον Ασλαμά, θα το κάνω 29 Δεκεμβρίου. Και επειδή σε αυτή την πόλη. Θα κάνεις. Θα κάνω. Και επειδή σε αυτή την πόλη δεν μπορούμε να βρούμε κάποιον να μας κάνει μοντάζ. Να κάνει μοντάζ από το YouTube. Να κάνει μοντάζ. Και να πατάει 10 κουμπιά την 5η 29 Δεκεμβρίου εκεί στο Μήλο. Ψάχνουμε και δεν υπάρχει άνθρωπος. Αν υπάρχει κανένας Αθηναίος. Κανένας Πελοποννήσιος, κανένας Λαρισαίος, ο οποίος μπορεί να το κάνει αυτό, στην γραμματεία μας κάνει ένα τηλέφωνο, γιατί πραγματικά έχω πάθει πλάκα, δεν μπορώ να βρω κάποιον να κάνει μοντάζ στη Θεσσαλονίκη. Μοντάζ, τον πληρώσω εγώ. Λοιπόν. Στο 90-90-90 κάποιος που να ξέρει να κάνει μοντάζ και να είναι 29 του μηνός στη Θεσσαλονίκη, τον πληρώσουμε να μας κάνει το live. Δεν μπορούμε να βρούμε μοντάζ. Φοβερό πράγμα. Κανένας Αθηναίος τίποτα που θα είναι εδώ αυτές τις μέρες. Ή και πάλι πολύ. Δεν κατάλαβα. Και από άλλη πόλη. Και από άλλη πόλη. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, άμα έχει κάποιος από Δράμα, από Σέρες, από Κατερίνη, σε πειράζει. Με πειράζει, ναι. Από τη Δράμα θα έρθει να κάνει μοντάζ. Εδώ η Θεσσαλονίκη δεν έχει μοντάζ να κάνει. Θα κάνει στη Δράμα. Λοιπόν. Από τη Δράμα. Τα καλύτερα λουκάνικα τζουμαγιά στην πόλη τα έχει το κατάστημα Παναγιωτάκη Βασιλέως Γεωργίου 12. Λουκάνικα από ντόπια κρέατα χωρίς γλουτένη και συντηρητικά, ό,τι πρέπει για τις γιορτές. Εκλεκτά μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα τζουμαγιά. Για τα οποία πάμε στον Παναγιωτάκη. Τα γνωρίζετε σίγουρα. Όσοι δεν τα ξέρετε, σα στείνω ανεπιφύλακτα. Λουκάνικα Μαγιά Παναγιωτάκη, Βασιλέως Γεωργίου 12 απέναντι στη τάση Ευζώνων. Γιατί αυτά δεν είναι λουκάνικα, είναι μύθος. Αλφα μη ένα κενό. Πάω ξινεμά ονοματεπώνυμο στο 54344. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Mega Outlet. Σκέψου πόσα χρήματα έχεις ξοδέψει για δώρα τις γιορτές. Φαντάσου τώρα να είχες δώσει τα μισά. Καλό, ε! Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη, πάντα στο Mega Outlet. Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, ανοιχτά. Μασούτης. Και στις γιορτές, εδώ για σένα. Δευτέρα έως Τετάρτη. Μεγάλες συσκευασίες, Ariel σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 9,85. Προϊόντα Cuanto και Dettol 40% φθηνότερα. Μικρές συσκευασίες, πάνες Pampers Baby Dry, Active Fit και Baby Dry Pants 1-1 δώρο. Προϊόντα στοματικής υγιεινής AIM 40% φθηνότερα. Μασούτης. 40 χρόνια οικονομικά και ελληνικά. Και ακόμα, διακοσμητικά και αρωματικά κεριά 40% φθηνότερα με τη MassCard. Άρχεται η συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό του έτους 2017. Παρακαλώ, σας ακούμε. Τα δώρα της μικρής, τα μαθήματα του μεγάλου, τα αγγλικά του μεσαίου και το οικογενειακό ταξίδι στο χωριό. Ένσταση! Έχουμε και τα έξοδα του αυτοκινήτου. Μην ανησυχείς γι' αυτό. Υπάρχει Auto Vision.
Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016, όλοι Otto Vision. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό, πέρασε κταίο το γιοταχή ή το δικυκλό σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια και το κταίο του επόμενου χρόνου. Όλοι Otto Vision. Με δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Κταίο Otto Vision Θέρμης στην περιοχή αεροδρομίου. Κταίο Otto Vision Πολύχνης δίπλα στο Παπαγεωργίου. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-487-500. Άντε να παρκάρεις τώρα. Θες να παρκάρεις εύκολα. Γιατί δεν παίρνεις ένα Corsa? Νέο Opel Corsa 1,4 Innovation. Με κάμερα οπισθοπορίας και Park Pilot γίνεται δικό σου μόνο με 12.800 ευρώ. Και με ηλεκτρονικό κλιματισμό και 5 χρόνια πλήρη εγγύηση. Corsa με 12.800 ευρώ και κάνει τη δύσκολη δουλειά για σένα. Αλλά έχεις μόνο μέχρι το τέλος του χρόνου για να το αποκτήσεις. Την έκανες τελικά τη σύνδεση? Το ρεύμα, εννοείται. Μπύρες μια χαρά, ποτήρια μια χαρά. Και με τόσο ξεκάθαρη ενημέρωση και εξυπηρέτηση που έχω από την Energy, έχω άλλου τύπου σύνδεση πλέον. Καμία σχέση με το παρελθόν. Ε, α, παρελθόν υπάρχει μεγάλο. Ενεργειακός όμιλος Χανδρή. Πάνω από 30 χρόνια διεθνής παρουσία στον τομέα της ενέργειας. Η καλύτερη σύνδεση. Κάντε και εσείς τη σωστή σύνδεση. Energy. Με την αξιοπιστία του ενεργειακού ομίλου Χανδρή, που πάνω από 30 χρόνια αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στον τομέα της ενέργειας. Παρέχουμε κάτι παραπάνω από ρεύμα με χαμηλότερες χρεώσεις. Παρέχουμε σχέση εμπιστοσύνης. Energy. Τάση για καλύτερη ζωή. Ταξί, ταξί. Ολύμπου 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα. Αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο. Το ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Να τα πούμε! Να τα πούμε! Να τα πούμε! Τι τα λέμε στο Princess καλύτερα? Τα λέμε εκεί. Φέτος το Δεκέμβριο έχουμε συνάντηση στο Princess. 320.000 ευρώ συνολικά και νέες μεγάλες κληρώσεις μετρητών με μπίνγκο αξίας 115.000 ευρώ σας περιμένουν για ένα σούπερ γιορτινό Δεκέμβριο. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Θέλεις μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ? Granus, το νοτικό για άντρες. Βελτιώνει τη στιτική λειτουργία. Επιβραδύνει την εξπερμάτιση. Granus, το νοτικό για άντρες. Φυτικό συμπληρώμα διατροφής χωρίς παρενέργειες. Διαρκεί πάνω από 48 ώρες. Γνωστοποιημένο στο νεό. Granus, το νοτικό για άντρες. Έλα και εσύ στη χαρά της ζωής με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Granus, το νοτικό για άντρες. Στα φαρμακεία. Για πληροφορίες 210-7628-711. Υπεύθυνος κυκλοφορίας Πάνος Στασινόπουλος. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford Stathis, σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford Stathis, σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Έχεις όρεξη για μάσημα? Ήρθε! Αφήνοντας πίσω μόνο το παλιό όνομα, ξανασυστήνεται λοιπόν ως Μάσημα. Πιο ανανεωμένο, πιο ευχάριστο, με την ίδια αξεπέραστη ποιότητα που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι. Νέες γεύσεις, φρέσκες ιδέες και φυσικά νοστιμιές που εδώ και 3 περίπου χρόνια εγγυώνται τη μέγιστη ποιότητα και την ασυνακόνιστη γεύση των προϊόντων μας. Μάσημα, Μακρυγιάννη 74, Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310-6655. 590 και WhatsApp 6987-430-440. Βάλε τώρα εντελώς δωρεάν την αγγελία σου στις μετροαγγελίες της Metrosport. Τηλεφώνησε στο 2310-900-360 και οι τηλεφωνήτριές μας θα σε εξυπηρετήσουν άμεσα. Δωρεάν αγγελίες στις μετροαγγελίες της Metrosport.
Επιτέλους, πέρασα το μάθημα. Και να ο Ρετσίνες. Καινούργιο αυτοκίνητο, φίλε. Καλό τάξιδο. Κερνάς Ρετσίνα. Λόγοι για να γιορτάσεις. Πολύ. Μία όμως η Ρετσίνα. Για το γεια μας. Βασιλική Ρετσίνα. Από εκλεκτό λευκό κρασί. Από τοπικά σταφύλια της ποικιλίας Ροδίτη. Βασιλική Ρετσίνα. Από το αμπελοτόπι της Μεσημβρίας Συνοποιητικής. Γιατί η παράδοση στο ελληνικό τραπέζι μας θέλει όλους βασιλιάδες. Full Car Service. 800 τετραγωνικά μέτρα για τη φροντίδα του αυτοκινήτου. Προσωπικό με πείρα και τεχνογνωσία. Υπηρεσίες συνεργείου, βαφείου, φαλοποιείου. Δωρεάν διαγνωστικός έλεγχος. Σε τρακαράν. Full Car Service. Απαλλαγή από χρόνο και χρήμα. Άμεση συνεννόηση με την ασφαλιστική σου. Αλλά και συνεννόηση για αυτοκίνητο αντικατάστασης. Προέκταση Μακρυγιάννη, Εύοσμος. Τηλέφωνο 681-121 και www.fullcarservice.gr. Έχεις ενημερωθεί για τα προγράμματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα? Είσαι άνεργος πτυχιούχος ΑΕ ή ΤΕΗ? Είσαι άνεργος χωρίς πτυχίο? Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας? Το ΕΣΠΑ επιδοτεί το 100%. Ναι, το 100% του επιχειρηματικού σου σχεδιασμού. Έχεις μικρή επιχείρηση και θέλεις μηχανήματα, εξοπλισμό και άλλα? Το ΕΣΠΑ σε επιδοτεί μέχρι 50%. Γνωρίζεις ότι ο αναπτυξιακός νόμος δίνει επιδοτήσεις έως 55% για πολλούς τομείς της οικονομίας? Ενημερώσου, είναι ευκαιρία ζωής. Οι προθεσμίες λήγουν σύντομα. Στείλε SMS στο 54344 γράφοντας α2 κενό ΕΣΠΑ το ονοματεπώνυμό σου και σύντομα ο δικός μας άνθρωπος θα επικοινωνήσει. Ενημερώσου τώρα, είναι ευκαιρία ζωής. Μασούτης. Και στις γιορτές, εδώ για σένα. Δευτέρα έως Τετάρτη. Βόλιος κιμάς το κιλό μόνο 5,99. Ψωμιά του Τόσκα Ραμολέγκος 35% φθηνότερα με τη MassCard. Μασούτης. 40 χρόνια οικονομικά και ελληνικά. Και ακόμα, βραστήρας Γκράντης, τώρα μόνο 9,90. Mega Outlet. Με 7 εστιατόρια. Στο νέο food court του Mega Outlet θα σας παχύνουμε. Αν η καρδιά σου χτυπάει δυνατά για smart gadgets, έλα στο Γερμανό. Γιατί εδώ θα ανακαλύψεις μια μεγάλη ποικιλία σε wearables, drones, action cameras, gadget ήχου και πολλά ακόμα smart gadgets. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Και για δώρα smart gadgets που θα κάνουν την καρδιά των αγαπημένων σου να χτυπήσει πραγματικά δυνατά, αυτά τα Χριστούγεννα, έλα στο Γερμανό. Οχ, τόση ώρα με ξυπνήσανε σήμερα για τα κάλαντα. Κλασικά, τους άφησα να πούν τους δύο πρώτους στίχους, τους έδωσα εκεί λίγο μαρούλι και ξανά έπεσα για ύπνο. Καλά, έδωσες μαρούλι στα παιδιά. Και τι να τους έδινα, κουραμπιέδες. Καλύτερα θα ήταν, αλλά θα μπορούσες να τους δώσεις και λεφτά, λέω εγώ τώρα. Μα αυτό σου λέω, μαρουλάκι φρέσκο τους έδωσα. Άστο, δεν συνεννοούμαστε. Κάποιοι το λένε μαρούλι, κάποιοι το λένε μπαγιόκο, κάποιοι το λένε μπικικίνι. Σίγουρα 100 τυχεροί όμως θα κερδίσουν από 20.000 ευρώ στην κλήρωση του Χριστουγεννιάτικου Λαϊκού Λαχείου στις 26 Δεκάτου. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Θέλω περισσότερη άνεση στα μάτια όλη την ημέρα. Θέλω περισσότερη φρεσκάδα όλη την ημέρα. Θέλω περισσότερη ανυδάτωση όλη την ημέρα. Για όσους θέλουν περισσότερα, ήρθαν οι μηνιαίοι φακοί επαφής ούλτρα από την Bausch & Lomb. Το νέο πρότυπο φρεσκάδας. Νέα γενιά φακών επαφής σιλικόνης υδρογέλης ούλτρα. Διατηρούνται ανυδατωμένοι έως και για 16 ώρες χρήσης κάθε μέρα. Ούλτρα από την Bausch & Lomb. Ζητήστε τους στα οπτικά καταστήματα. Αμπελίσιους. Η φιλοσοφία. Αμπελίσιους. Η παρέα. Αμπελίσιους. Η ζωή. Αμπελίσιους. Όταν η καρδιά σου διψά για ξεχωριστή γεύση και σπάνιο άρωμα. Απολαύσαμε 10 εκατομμύρια φιάλες Αμπελίσιους και συνεχίζουμε. Και η οικογένεια κρασιών Αμπελίσιους στέλνει 10 εκατομμύρια ευχές. Χρόνια πολλά, γεμάτα απολαύσεις, γεύσεις και αρώματα σαν ένα ποτήρι Αμπελίσιους. Είμαι ο Βασίλης Παναγιωτήρης και από πολύ μικρός είχα αρκετά ρεά μαλλιά. Μετά από χρόνια αναζήτησης και συζήτηση με φίλους που είχα και είχαν ζήσει την εμπειρία
με τα φύτευση μαλλιών, αποφάσισα να επισκεφθώ την DHI. Μετά από μια διαδρομή πλέον ενός χρόνου και, και λίγο παραπάνω, μπορώ να πω πως έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος, γιατί το αποτέλεσμα ήταν αρκετά φυσικό. Προτείνω ανεπιφύλακτα να επισκεφθείτε και εσείς την DHI αν έχετε πραγματικά πρόβλημα. Πάνω από 201.000 ασθενείς με τριχόπτωση σε όλο τον κόσμο έχουν βοηθηθεί από την DHI ουσιαστικά. Εσείς ακόμα περιμένετε? Κλείστε ραντεβού στην DHI Θεσσαλονίκης για τη δωρεάν διάγνωσή σας στο 2310-224-693. DHI. Το αποτέλεσμα μετράει. Τι έχεις? Άσε με, τα έχω με τον εαυτό μου που είμαι αισθηματίας. Α, τη δαγκώσαμε τη λαμαρίνα, ε? Την πατήσαμε με τη λαμαρίνα, φίλε μου. Το αυτοκίνητό μου ήταν για απόσυρση. Αλλά εγώ... Δεν ξέρεις. Όφελος απόσυρσης τέλος. Όφελος Replan μόλις ξεκίνησε. Παίρνεις τηλέφωνο στη Replan 2310-769-869 και αυτοί κανονίζουν την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σου χωρίς να κουνήσεις το δαχτυλάκι σου και πληρώνεσαι άμεσα. Replan 2310-769-869 και για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μετρόπολης 95,5. Σε φάση στο παιχνίδι. Γι' αυτό το 5-3-2 του Ηρακλή, μάγκα μου, έχω ενστάσεις στο χθεσινό 5-3-2. Είμαι υπέρ του συστήματος. Ή του 3-5-2. Ναι, για... το οποίο όταν αμήνες γίνεται 5-3-2, αλλά ο Σαραμαντάς το ξέχασε ατομικά. Και στο αμυντικό κομμάτι ο Σαραμαντάς λειτουργεί ως εξτρέμ πολλές φορές και ξεχνάει να γυρίσει πίσω και στα δύο γκολ. Δεν μπορώ να πιστεύω. Περίμενε ρε, ξεχνιέται. Δείχνει ότι το θέλει προσαρμογή αρκετό καιρό στο σύστημα. Και το άλλο είναι στο αμυντικό σύστημα ότι δεν υπάρχει στόπερ Μπαρτολίνη χαμηλά. Ο άνθρωπος είναι να πλευροκοπεί η ομάδα, να σεντράρει και επειδή είναι ψηλός να διώχνει. Χαμηλά τον περνάς και εσύ. Όπως τον Κίτσου τον περνάς χαμηλά, περνάς και τον Μπαρτολίνη. Κατάλαβες. Δεν το πιστεύω. Τι δεν το πιστεύεις? Ήταν κακή εμφάνιση. Τι κακή εμφάνιση, ρε. Κακή εμφάνιση. Δεν τον είδες πως έπεσε σαν τον, σαν τον Άγγιο Λαντωνόπουλο στο πεθαίνω κάθε ξημέρα μα έπεσε. Δεν μ' άρεσε. Τι να σ' άρεσε. Με ενόχλησε. 35 χρονών είναι 34 με τη μέση. Απαράταμε. Έχει παιχνίδια τα οποία είναι επικό. Δεν υπάρχει επικό. Επικό χαμηλά δεν υπάρχει. Από το Βαρέλα είναι χειρότερο. Χειρότερο είναι. Ναι, άντε είναι, από εδώ. Είναι και από το Βαρέλα χειρότερο. Άντε ρε. Πρόσεξε τώρα το άλλο. 5-3-2 για να παίξει. Θέλει να παίξει την κόντρα. Ω συνήθω. Γιατί αυτά έλεγε ο Παντελίδη εδώ. Πώ θα παίξω με την κόντρα όμω όταν και τα δυο μου κορμιά στην επίθεση είναι βαριά. Και μιλάω για Περόνε και για Πασά. Ένας από τους δύο πρέπει να είναι ελαφρύς. Ελαφρύς πρέπει να είναι και ο Δεκάρης και ένας ο Μπακ να βγαίνει τέσσερις. Πώς θα βγει στην κόντρα. Άρα έχασε και ο Ηρακλής την ευκαιρία να φύγει σε ευνηδιασμούς, σε αντεπιθέσεις. Έφυγε σε ευνηδιασμό δύο φορές το πρώτο ημίχρονο. Και πού πήγε. Αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Γιατί δεν κατάφερε να σκοράρει. Γιατί. Γιατί δεν κατάφερε να σκοράρει. Ευνηδιασμό θα κάνεις με τον Πασά και τον Περόνε. Όχι, ρε φίλε, εννοείται. Ρε, άμα γίνει ο Λεωζίνιο είναι γενικό. Ρε, άμα πιάσει κανένα σεισμό εδώ στο Κιλκής και είναι να πέσει πολυκατοικία, θα φύγουν όλοι οι ένικοι και θα μείνει ο Πασάς με τον Περόνε στα σανσέρ. Θα κλειδωθούν επειδή δεν προλάβουν να βγουν έξω. Ποιο Πασάς με Περόνε. Πιο αργή και από το θάνατο είναι, ρε. Φάει τη γλώσσα σου. Τι να φάω τη γλώσσα σου. Λοιπόν, αυτό ο Λάμπρου που πήρατε αυτό το μοντέλο, να πούμε, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Αυτό άμα ήταν στα καλά του και ήταν παίκτη και δεν ήταν να πούμε τσαρλατάνο. Τσαρλατάνο είναι. Καλώς. Σε 5-3-2 δίπλα στον Περόνε. Δίπλα στον Περόνε και δεκάρι ο Λεωζίνιο, ξέρεις τι θα έφτιαχνε ο Ηρακλής. Άσε με ρε κόκκινε άλλο τώρα. Τι θα έφτιαχνε. Άσε τώρα τι με... κάνει παιδί. Ο Λάμπρου. Πού είναι ο Λάμπρου. Στο 5-3-2 πρέπει να είναι ο ακρογωνιός λίθος του δεύτερου φορ. Είπε κανείς όχι. Να σου πω κάτι. Εγώ είδα μια ομάδα. Είδες μια που ομάδα. Με τα Γιάννενα έβγαλε ενέργεια. Ποια ενέργεια ρε τα Γιάννενα. 90 λεπτά. Τα Γιάννενα τουρισμό ήρθανε. Ποια ενέργεια. Είδα επίσης με το Πανετολικό να βγάζουν ενέργεια. Ενέργεια. Αλλά δεν μπορώ να διαφωνήσω καθόλου στο ότι ο Κλέσιο. Τους περνούσε σαν σταματημένους. Πάνε ρε κόκκινες στον κόσμο, πάνε στα λάθη. Λοιπόν, το 23-10 για 3-9 είναι δικά σας. Χαμός γίνεται στα social media. Μαζί μας είμαι... Με τους παοξίδες θέλω να πάω στη Γερμανία. Μετανάστες, εκεί γίνεται χαμός. Σάλκε ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνω. Πιστεύω στην πρόκριση του ΠΑΟΚ. Και ο Σμάλινσπορ, Ολυμπιακός. Εκεί στον Εμφύλιο στην Τουρκία. Ωραία, να ήμουν ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και να πήγαινα. Η Οσμάλινσπορ είναι κοντά στην Άγκυρα. Είναι νέα ομάδα, πολύ καλή ομάδα. Ναι, για πάνε Έλληνα εσύ εκεί πέρα. Είτε με Ολυμπιακό είτε με ΠΑΟΚ, να δεις καλά που θα περάσεις. Ευτυχώς δεν κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ και να στείλουμε τον Ζαΐρη και να τον ψάχνει ο Ανδρώνης στην Νικολούλη να πούμε. Θες να πάω. Πάω. Εσύ δεν πας στο Καφτατζόγλι, θα πας στην Τουρκία. Άσε ρε κόκκινα, θες να πας. Γιατί να μην πάω, ρε φίλε, με τι λεφτά θα πας. Να πληρώσω κιόλα και να πάω σε εμπόλεμη, δεν πας καλά. Δηλαδή τι να. Τόσο ανώμαλο. Τότε γιατί να πας. Λέω αν χρειαστεί πάω, σιγά. Πού να πας. Αυτά τα προστατεύουν.
Ποιος? Τα προστατεύουν. Έλα ρε τράβαρε, πάει στα θέματα. Άμα ρωτήσεις τα νέα τα παιδιά, όλα θα πηγαίναν. Ναι, ναι. Όλα τα νέα τα παιδιά με το. Πάτε ρε, πάμε θα στην Άγκυρα. Ναι, γιατί να μην πάνε. Σου εύχομαι να κάνεις ένα γιο να πάει 20 χρονών, 25. Ναι. Να είναι ρεπόρτερ του Ηρακλή, να πάει ο Ηρακλής στο UEFA. Τώρα υποθετικά είναι όλα αυτά που λέμε. Και να πει μπαμπά, πάω στην Άγκυρα και είναι σε εμπόλεμη ζώνη. Αγόρι μου, δει τα άδεια. Πάρε ρε, πω. Θα του λες. Βλάκα. Ναι, 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 άντε, άντε. Λοιπόν, μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντινίδη. Στους οποίους βρίσκεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι και το πιο μεγάλο, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Από ένα καθρέφτη αυτοκίνητου μέχρι και μηχανή αυτοκίνητου με 150 ευρώ, όλα με γραπτή εγγύηση με ένα τηλεφώνημα στο 18133, ανοιχτά κάθε μέρα και την ημέρα του Σαββάτου. Λοιπόν, δίνω 10 διπλές προσκλήσεις, δίνουμε 10 διπλές προσκλήσεις για τους φίλους του ΠΑΟΚ για να δουν την ταινία ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ, του Νίκου Τριανταφυλλίδη. Του αείμνηστου, καφού συγχωρέθηκε πλέον. Τι αείμνηστο, δύο άτομα έχει εσύ. Τι αείμνηστο, βέβαια. Α, κάνω εγώ ταινία και να έχει δύο άτομα. Η βιασύνη σου να μιλήσει. Για βιασύνη μου, ρε. Πάω 29 του μηνός στο Μήλο, θα γκρεμιστεί ο Μήλος, ρε. Δύο άτομα θα έχω στην να αίθουσα. Να τα καταφέρετε, μπράβο. Τι δύο άτομα στην αίθουσα, μωρέ. Καλή επιτυχία, ρε. Και έχω 8 μπάκ από πίσω τώρα. Είναι, είναι μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα να έχει γίνει ντοκιμαντέρ. Να πάτε να το δείτε. Εμείς έχουμε 10 βάουτσερ. Τι σημαίνει βάουτσερ? Τι τα βάουτσερ? Είναι εισιτήριο διαρκείας. Δηλαδή, ναι, όσο προβάλλεται η ταινία, ναι, μπορείτε να πάτε στο γκισέ εκεί και να δώσετε το βάουτσερ το οποίο έχετε πάρει από εδώ. Διπλό είναι. Και popcorn δώρο πρέπει να του δώσεις. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να πάρει. Τώρα, μα κατέβει η Κατερίνα και σου πετάξει κανένα τσόκαρο στο κεφάλι, θα έχει άδικο. Λοιπόν, πριν πάμε στον κόσμο, να πω ότι μαζί μας είναι ο Κλειδαράς. Ο Στέργιος Πετκανής, αδελφόνικα του Νένα και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία, έρχεται να σας ανοίξει άμεσα γρήγορα οικονομικά στο, με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Κάνει κλειδιά η Μομπιλιάζης, αδελφόνικα του Νένα και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία, και έχει απίστευτη κλειδαριά ασφαλείας με κίνδυνο τύπου Ιζέων, μοναδικής ασφαλείας με κλειδιά που δεν αντιγράφονται πουθενά ανά την Ελλάδα, μόνο στο κατάστημα Πετκανίτσας με ταυτότητα και ειδική κάρτα, η οποία είναι σε απίστευτη τιμή με δώρο τα περαστικά. Τηλεφωνήστε για περισσότερα στο 85-27-27. Πάμε στο κόμμο. Νωρίς τους έβγαλες. Καλησπέρα. Έλα φίλε. Εγώ, γεια σου Ραπ, γεια σου Κόκκινε. Έλα ναι, φίλε, γεια σου. Παγουράς εδώ, σας Γιάννε να είμαι. Γεια σου ρε φίλε. Τι έγινε, θα στήσετε πιστεύω. Καλή επιτυχία σήμερα. Σκίστε τους. Σκίστε τους. Δεν μου λες, θα τον αφήσετε να βάλει δεύτερο γκολ. Έτσι σχέδιο 70 μέτρα κούρσα τον Ολυμπιακό. Είμαι εδώ, Σαλόνικα. Ο Γάβρος δεν περνάει. Ο Γάβρος από τα Γιάννα δεν περνάει. Ναι, ναι, καλά. Εντάξει, οκ, okay, στο λέω, θα το δούμε. Κοίτα, αν παίξετε στα ίσια, δεν περνάει. Στα ίσια, άμα είστε κότες, ναι, να πούμε, θα περάσει. Και πιστεύω ότι ο Πετράκης θα δέσει κόμπο τον Μπέρντο και το βράδυ θα έχουμε και απόλυση Μπέρντο, αν πάνε όλα καλά. Μακάρι για τον Ολυμπιακό να φύγει ο Μπέρντο, γιατί φίλε, τα Γιάννενα σε 5-3-2 κλοπή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα στην κλοπή. Εάν με αυτά τα center back ανέβει ο Βλάξ ο Μπέντο, προπονητικά Βλάξ, ναι, και το χτυπήσετε στα center back και στην αριστερή του πλευρά, τον έχετε διαλύσει. Παίζω anytime scorer Ζάιρο, αν το παίξετε στα ίσια το παιχνίδι. Ναι. Ζάιρο, anytime scorer. Ο Ζάιρο δεν βάζει γκολ ούτε στην προπόνηση και θα βάλει Ζάιρο. Ζάιρο στην κόντρα. Είδες πως δεν ξέρει τον μπάς. Ναι, ναι, δεν τον ξέρω τον μπάς. Αντί να βάλει τον Ιταλό, ναι, ότι θα βάλει γκολ. Ποιος είναι ο Ιταλός, ο Κόντο? Πανώ, τον Κόντε. Μη του λες, ρε, άστο. Ο Ζάιρο τι θέση παίζει κοκκίνες στον μπάς? Ο Ζάιρο δεκάρι παίζει. Δεκάρι παίζει, τον κακό στον καιρό παίζει. Δεύτερο σέντερ φόρ. Άμπαλε. Εντάξει. Άιντε, άμπαλε. Και έρχεται από αριστερά. Ή παίζει από τα δεξιά παίζει. Άντε, άμπαλε. Από τα δεξιά παίζει. Τένι τάιμ, Ζάιρο, να οικονομήσετε, κορόιδα. Εγώ πληρώθηκα. Με διπλό Παναθηναϊκού έρθε. Σε καλή μεριά. Άστα τα σε καλή μεριά. Πρέπει να κάνω στον δρόμο με την καταραμένη την αυτή σου. Καλή μεριά. Καταραμένε. Το δικό στο μάτι κάθεται. Πεινασμένο. Φίλε. Λέει, εσύ τι θα το πες σήμερα. Να πω κάτι. Παρακαλώ. Κώστα, όλη την εβδομάδα φαγώθηκες για τα χαϊβάνια τους Γιαννιώτες και χειροκροτούσαν τον Ηρακλή. Ναι. Και κάτω φάγαν το δεύτερο γκολ. Ναι, φίλε, χαϊβάνια, ναι. Βέβαια. Ωραία, ναι, εντάξει. Χαϊβάνια, πέρσι οι Γαύροι στα Πέριξ, στους Ζωσιμάδες, σε 75 είχαν αδειάσει το πέταλο. 3-1 ήταν το σκορ. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Εγώ λέω για τον Ηρακλή. Ναι, εγώ σου λέω ότι έχω ένα επίπεδο σαν οπαδός και χάρηκα που χάσα, αν και επικράθηκα πάρα πολύ. Και μάλιστα, τι μου λες. Χάρηκες που έχασες. Έγινε. Και σου ανταποδίδω τι έκαναν οι φίλοι μου του προπονητή. Εγώ λέω χαϊβάνια ποδοσφαιρικά, δεν εννοώ στην προσωπική ζωή. Μπορεί να είναι η καλύτερη. Κλείσε. Εμείς μιλάμε για μπάλα. Πάμε, ίδια, επόμενη γραμμή. Πάμε, ταχύτης. Ναι. Καλησπέρα. Έλα, φίλε.
Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Όταν εγώ σας λέω ότι εκεί στο Μετρόπολης κάτι πήρετε, εσύ να το έχουνε με λες τρελό. Έχουμε δύο ώρες εμείς που είμαστε τόσο Θεσσαλονίκης να ακούσουμε το σταθμό σας και τη μισή ώρα ακόμα αυτόν εκεί που λέει πάτα το ένα, πάτα το τρία, πώς σε λένε, να του καίγεται μη πω τι, άμα θα κληρωθεί ο ΠΑΟΚ με την Μπισίκτα σε τη Φενέρμπαχτσε. Εντάξει ρε, πήρατε ένα ντέρμι παραμονής με το Πλατανιά εκεί, έχεις το κουλιανό να στούζει γκολ, σιγά ρε κουλιανέ, σε ποιο να βάλεις γκολ στο Πλατανιά. Πάντα έτσι φωνάζει, μην είσαι άδικος, πάντα έτσι φωνάζει. Σε όλα τα γκολ, είτε με την Μπαρτσελόνα, είτε με τον Πλάτανο, έτσι που να. Ο μόνος λόγος που το δικαιολογώ είναι επειδή πήρε ένα ντέρμπι παραμονής με τον Πλατανιά. Να είσαι δίκαιος. Έχω μία ερώτηση στη τεράστια βαλαδόχατα στο Κωστή τον Αυτόπουλο. Για λέγε. Πώς βλέπεις εκείνο το 18χρονο τον Γαλανόπουλο της ΑΕΚ, αγαπητέ Κωστή. Ωραίος ηθοποιός. Ο Γαλανός λέγεται ηθοποιός. Ο Γαλανόπουλος είναι ο Μπάκα. Το ξέρω ρε αμάν. Ωραίος ηθοποιός. Καλός ήταν. Αλλά έπαιζε με 10 παίκτες ρε. Είναι κριτήριο αυτό το παιχνίδι. Το Ραπτόπουλο ρώτησε εγώ. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε, Ήμαρτον. Δεν θα το ξανακάνω. Τι θέση έπαιξε ο Γαλανόπουλος εχθές. Ξέρει. Δεν ξέρει. Τι θέση έπαιξε ο Γαλανόπουλος δεν ξέρει. Λοιπόν, κοίταξε. Καλό χαφ είναι, αλλά όχι για τα δεδομένα της ΑΕΚ. Εντάξει. Για να κάνει πρωταθλητισμό κτλ. Εντάξει. Δεν τρελαίνομαι. Επίσης είδα κάτι με την ΑΕΚ που δεν μ' άρεσε χθες. Παρά το 4-0. Ποιο είναι αυτό, ξέρεις? Για πες. Η ΑΕΚ έκανε όλα τα γκολ από πλευροκοπήσεις και όλες τις φάσεις από πλευροκοπήσεις. Δηλαδή, τραυματίστηκε ο Μάνταλος και ήταν ανύπαρκτη από τον άξονα. Μα δεν έχει άλλο επιτελικό μέσα, αυτό το ξέρουμε. Επόμενη γραμμή, φιλιά. Έλα, φίλε, ναι. Παρακαλώ. Έλα. Έπεσε. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλώς το. Τι έγινε, παγκάλαμε γλώσσα. Πρώτα απ' όλα, να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα των Δυτικών Συνοικιών. Που κόψε βαθμό, και στους συνεργάτες του κυρίου Άγγελου. Ναι. Γνωρίζετε, πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Συγχαρητήρια για το χ που κατάφερε να πάρουν μέσα στην έδρα του Απόλλωνα. Δεύτερο συγχαρητήρια. Να το πεις και όταν θα παίξει με σένα, Καλά, εδώ κάναμε φιλικό το καλοκαίρι στο επίσημο, δεν τα πάμε καλά. Για πες. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν το σχολιάζεις, το περνάτε έτσι. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα και στον κύριο Αναστόπουλο. Μέταλλο, ποδόσφαιρο και αντοχές. Αρχίζει να ρολάρει η ομάδα. Φαίνεται ότι η διακοπή του πρωταθλήματος μας έκανε καλό. Και αυτό πιστεύω το παραδέχεστε κι εσείς. Έτσι, Κωστή μου. Εγώ, φίλε, τον Αναστόπουλο τον πίστευα και τον πιστεύω σαν προπονητή 12 χρόνια, 15 που κάνει τον προπονητή. Δεν περίμενα να χαλάσει η μαγιά στον Άρη. Τον Άρη άλλο φοβάμαι. Μην τελειώσουν τα λεφτά το Δεκέμβριο και ψάχνετε να πούμε φράγκα. Κατάλαβε. Μα φίλε, όταν υπάρχει μια σφιχτή οικονομική πολιτική, ναι, είναι πιθανότερο να αποδώσουν καλύτερα οι παίχτες παρά από το να είναι δημόσιοι υπάλληλοι κάθε μήνα πληρωμένοι. Δεν ξέρω. Τα Χριστούγεννα είναι περίοδος πληρωμών. Οι παίκτες πρέπει να είναι λαδωμένοι το εταιρό τους, να πάνε στις οικογένειες φορτάντι και να παίξουν στο δεύτερο γύρο, τέλος πάντων, με άλλη διάθεση. Εντάξει, αυτό ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Ακούω γκρίνιες. Ακούω γκρίνιες. Θα είναι λαδωμένοι. Θα είναι λαδωμένοι οι παίχτες για να λιγδώσει τα ντεράκι τους. Γιατί του χρόνου πρέπει να σταθούν επάξια στη Super League και δεν θέλουμε να μας φύγει κανείς. Εντάξει, τώρα το τσιμπούρ που το λαδώσαν το ντεράκι του λίγο νωρίτερα και δεν παίζει. Τι να κάνουμε, στο πρόγραμμα είναι και αυτά. Ακόμη να μου απαντήσετε ποιος του έκανε τριετές συμβόλαιο. Με την απορία έχω μείνει. Ο Μπράβο του έκανε. Να ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι μιας που το θυμήθηκα με συμβόλαια και τέτοια. Ο παλιός Γιάννης που ήταν τεχνικός διευθυντής και μάνατζερ και ό,τι ήταν. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι στην ΑΕΚ. Δεν είναι εξωτερικός συνεργάτης. Ποιος? Εξωτερικός συνεργάτης, μάλιστα. Ο Κόντης. Δεν έχει επίσημο θεσμικό ρόλο. Γιατί στον Άρη είχε. Αυτός ξέρει τι κάνει. Βάζει υπογραφή, ναι. Ο Κόντης, ρε. Κόντης είναι αετός, ρε. Ξέρει τι κάνει. Τι είναι, σκόρτα, φλάξ. Να υπογράφει και σαν τον άλλο, πώς το λέγανε, τον Ματθαίου, Βλάξ. Βλάξ παραγωγικά εννοώ. Όχι σαν άνθρωποι, πανέξυπνοι. Σαν παράγοντες όμως. Να βάζουν υπογραφές. Ο Σαωρίδης, ρε, και ο, πώς το λένε, ο Κόντης. Ο ένας ήταν πρόεδρος του Συνδέσμου, δεν είχε καμιά σχέση με την ομάδα, αλλά έκανε τα κουμάντα, ας πούμε. Ποιος θα ανέβει, ποιος θα κατέβει. Δεν υπέγραφε. Ξύπνιος ήταν. Τι να υπογράψει. Ο Παδός. Ο Κόντης σου λέει, κύριε μου, εγώ δεν. Δεν έχω υπογράψει τίποτα. Ο Ζαμπέτας, Βλάξ. Όταν λέω Βλάξ εννοώ
παραγωγικά. Ναι, βλάξ. Ο άλλο χρεώνανε τον Άρη, υπογράφανε, λέω Κώτης, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, είμαι επαγγελματίας. Πανέξυπνος. Ραπτόπουλο, 20 δευτερόλεπτα. Λέγε. Από τη στιγμή που είναι εξωτερικός συνεργάτης της ΑΕΚ και εμείς έχουμε απεμπλακεί από το παρελθόν, ναι, όπως λένε, όπως υποστηρίζουν, όπως υποστηρίζουν, ναι. Γιατί τότε παίρνουμε Κασναφέρη, Ρόβα, Ντούνι, δηλαδή τους τελειωμένους της ΑΕΚ, ναι, και βλέπω σε κάποια κεντρινόμαυρα site καλημέρα Χρύσανθε ότι θέλουμε τον Πλατέλα. Γεια σας, στον επόμενο. Καλημέρα Χρύσανθε, θέλουμε τον Πλατέλα. Ωραίος ο Αριανός από την Αθήνα. Έλα φίλε. Εγώ. Ναι. Γεια χαρά. Έλα. Τι κάνεις, ραπ. Χάρηκα πάρα πολύ που ο καλύτερος μου συνεργάτης στο μοντάζ, ο Κώστας, που ήταν στο Euro που αν χρόνια, είχε φύγει στην Ισπανία για δουλειές. Επιστρέφει για 15 μέρες στη Θεσσαλονίκη και μου λέει: αναλαμβάνω εγώ τα πάντα. Ήταν ο καλύτερός μου συνεργάτης, αλλά τον είχα χάσει στην Ισπανία. Και η δύναμη του ραδιοφώνου, μπαμ, με πήρε τηλέφωνο. Τι τραβάς και εσύ ο άνθρωπος. Έλα, ραπ, εγώ είμαι. Σ' ακούω, ναι, έλα. Λοιπόν, άκου, ραπ, πήρα γιατί τελευταία φορά που σε είχα πάρει τηλέφωνο, ο Θωμάς είμαι από Αθήνα, αυτός που σε έλεγε κάποτε ότι έχεις ρέντα, σ' ακούω πάντα. Ναι. Εγώ μένω Αθήνα, ναι. Καβαλιωτάκι είμαι φυσικά. Καβαλιώτης, ναι. Αλλά ο πατέρας μου είναι ταξιτζής, ναι, ο Μανώλης, ναι, με τον Γιώτα. Ξέρεις, εγώ πήρα, ρε παιδί μου, έκραξα τον κόκκινο, είναι η αλήθεια τότε, και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: ρε Θωμά, έχω δύο χρόνια να τους δω, είναι αλήθεια, με τις δουλειές και με αυτά που για έχουμε μπλέξει. Ναι. Και επειδή είναι ταξιτζής, ρε παιδί μου, και ξέρω τώρα με ακούει, πήρα να του πω: πατέρα, τα φιλιά μου, να είναι καλά. Στην Καβάλα τώρα. Έλα. Καβάλα. Καβάλα, ρε φίλε, αλλά άμα έχεις μπλέξει με δουλειές, φαντάζομαι ότι τώρα κλείνω δύο χρόνια για να... που έχω να πω πάνω. Μην πατήσεις το πόδι σου, ρε φίλε. Αν κονομάς, βγάζεις καλά χρήματα. Γιατί εσείς βγάζετε χρήματα, βρε, και εσείς μια γραμμή είστε για να γίνετε όπως είναι ο κόσμος, όλοι μας. Δηλαδή, θέλω να γίνω κατανοητός. Τα χρήματα που βγάζεις στην Αθήνα θα τα βγάζεις στην Καβάλα. Με τίποτα. Ό,τι βγάζεις κι εσύ, είσαι κι εσύ κόκκινη σε μια γραμμή για να γίνεις αυτό που είναι όλη η κοινωνία. Άσε, τα λεφτά είναι. Μ' αρέσει, αλλά δεν μ' απαντάς. Σωστά μιλάς. Δεν θα τα βγάζεις. Θα μπορούσες να γίνεις στην Καβάλα, όχι. Όπου και να πας στην Ελλάδα, είμαι 32 χρόνια, ό,τι δουλειά και να κάνεις, μόνο παράνομα λεφτά θα μπορείς να κάνεις. Μπράβο, πολλά. Στην παρανομία. Σοφά μιλάς, να είσαι σοφά καλά. Σοφά μιλάς, μπράβο, αγόρι μου. Λοιπόν. Ξύπνησε το παλικάρι μου. Παρανομία. Λοιπόν, αλφα μη ένα κενό. Πάω ξινεμά ονοματεπώνυμο στο 54344. Πόσοι, θα διαβάσω, πόσοι στείλατε μέχρι τώρα. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Άλλους έξι θέλω, ρε. Άλλους έξι, ρε, διπλάει τα βάουσερ. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Αυτές τις γιορτές υπάρχει ένα μέρος όπου θα ζήσεις τη μαγεία των Χριστουγέννων. Ένα μέρος όπου θα παίξεις με τον Άι Βασίλη και τα ξωτικά του. Ένα μέρος όπου θα διασκεδάσεις και θα τραγουδήσεις. Ένα μέρος γεμάτο δώρα και εκπλήξεις. Το Mediterranean Cosmos. Είστε όλοι καλεσμένοι για να ζήσουμε μαζί τα πιο όμορφα Χριστούγεννα. Mediterranean Cosmos. Το κέντρο του κόσμου σου. Η κατασκευή του αγωγού TAP ξεκίνησε. Το σημαντικό αυτό έργο αρχίζει από εδώ, όπου στηβάζονται οι σωλήνες αγωγού πριν μεταφερθούν στα σημεία εξκαφής για να τοποθετηθούν στο υπέδαφος. Κατά μήκος της όδευσης, το έδαφος διαμορφώνεται κατάλληλα. Στη συνέχεια, και αφού πρώτα οι σωλήνες συγκοληθούν μεταξύ τους, γίνεται το άνοιγμα της τάφρου μέσα στην οποία θα τοποθετηθούν. Το χώμα φυλάσσεται για να χρησιμοποιηθεί στην αποκατάσταση του εδάφους. Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες προστασίας και ελέγχου, η τάφρος ξαναγεμίζει με το χώμα εξκαφής και γίνεται επαναφορά της ζώνης εργασίας στην αρχική της κατάσταση. Τέλος, τοποθετούνται σημάσεις που ενημερώνουν τον κόσμο για την ακριβή θέση του υπόγειου αγωγού. Σε λίγα χρόνια, ο αγωγός TAP θα διασχίζει υπόγεια αυτή την περιοχή και παρότι θα είναι αόρατος, τα ωφέλη του θα είναι ορατά σε όλους.
Η iStorm κάνει τις ευχές σου πραγματικότητα. Με κάθε αγορά Mac, δώρο η Polaroid Action Camera και με κάθε αγορά iPad, δώρο το πακέτο προστασίας iPlus. Απόκτησε τα τώρα σε ένα από τα καταστήματα iStorm στην Τζιμισκή και στο Mediterranean Cosmos και κάνε δικό σου αυτό που επιθυμείς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου. iStorm, ο ειδικός της Apple, κοντά σου. Γεια σας, κάνουμε ένα γκάλωπ. Μπορείτε να μας πείτε τι ώρα παίρνετε το γεύμα σας? Τα απογεύματα συνήθως μετά τη δουλειά. Και περίπου τι ποσότητες τρώτε? Τρώω απ' όλα και χωρίς τελειωμό. Μα θα πρέπει να δίνετε μια περιουσία στο φαγητό σας. Όχι, μόνο 6 ευρώ δίνω. Ατελείωτα γεύματα τα απογεύματα στο εστιατόριο Λατεράς του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 το βράδυ. Απολαύστε γεύμα απεριόριστης κατανάλωσης μόνο με 6 ευρώ από τον χιονόστιμο μπουφέ της πόλης. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται είσοδος στο καζίνο. Ατελείωτα απογεύματα στο εστιατόριο Λατεράς. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος. Σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Αυτή η μελωδία πόσα μου θυμίζει. Κάθε φορά που ακούω αυτή τη μελωδία θυμάμαι. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Εσύ πήρες μέρος. Οι πρώτοι τυχεροί κέρδισαν κινητά, τάμπλετ, διήμερες αποδράσεις, γυαλιά ηλίου, υπηρεσίες ομορφιάς, κοσμήματα και επώνυμα ρούχα. Αν και εσύ το παίξε μόνο που θυμάσαι είναι ο αριθμός που κρύβεται παίξε πίσω τον από αριθμό. Τον ήχο. Μπες στη σελίδα μας στο Facebook, παίξε τον αριθμό. Στον μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και συμπλήρωσε το ζητούμενο αριθμό για να κερδίσεις πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 3.500 ευρώ. Παίξε τον αριθμό αυτόν. Τι τρώμε, Κωστάκι? Λουκανικάκια. Τζουμαγιάς, είδε με. Τζουμαγιάς. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιάς δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιάς. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Χειμώνας. Ήρθε και έχει και αυτό τις ομορφιές του. Έχει όμως και τις ιώσεις του. Θωράκισε τον οργανισμό σου με τη δύναμη της φύσης. Στο Αβράμογλου θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Θα βρεις όλη τη φύση στο ποτήρι σου. Μπαχαρικά, βότανα, δεκάδες είδη τσαγιού, βάματα και υπερτροφές για την ενίσχυση του οργανισμού. Όλα άγνα όπως και τότε. Με τη δύναμη της φύσης. Αβράμογλου. Οι ίδιες γεύσεις, οι ίδιες μυρωδιές, τα ίδια χαρμάνια. Από την πόλη στην πλατεία εμπορίου. Χρονιά μας πολλά, Χριστούγεννα ξανά. Στο Γιούπι πάμε όλοι, μεγάλοι και παιδιά. Παιχνίδια μαγικά, τρέλα φανταστικά. Γιούπι λέμε όλοι, πάντα με χαρά. Καλύτερα Χριστούγεννα στο μεγαλύτερο παιχνιδιάρικο κατάστημα. Καταστήματα παιχνιδιών Yupi. Βρείτε παιχνίδια, δώρα και κάθε τι χριστουγεννιάτικο. Ιατρούγο Γούση 37α, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Yupi, για τα πιο μαγικά Χριστούγεννα. Yupi! Καλημέρα. Μπούστερ για τσάπες έχετε? Πώς? Μπούστερ, ανθρωπέ μου, πώς το λένε. Εκκινητές για σκαπτικά οχήματα έχετε? Διώξτε τον, μη βγω έξω. Καλύτερα να πάτε στη Στάνταρ. Για μπούστερ και jump starter αμερικάνικης τεχνολογίας Noco, μόνο στη Στάνταρ. Για εξκαφείς, φορτηγά, τρακτέρ, νταλίκες, αλλιευτικά σκάφη και όλα τα επαγγελματικά οχήματα βαριάς χρήσης. Και για να μην χρειαστεί να αφήσετε τη δουλειά σας ποτέ στη μέση. Θες μπούστερ. Πας Στάνταρ. Ακού μπούστερ. Επιθυμείς την τέλεια λύση στην απώλεια των μαλλιών σου? Γνώρισε τη MediHigh. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια ευρωπαϊκή εταιρεία μεταμόσχευσης μαλλιών συνδυάζει ασύγκριτη ποιότητα υψηλής τεχνολογίας με μια μοναδική τιμή. 400 ευρώ η εμφύτευση 1000 τριχών. Τηλεφώνησε τώρα στο 900-365 και άλλαξε τη ζωή σου. MediHigh. Η εγγύηση στη μεταμόσχευση μαλλιών.
Τι διαφορά μπορεί να έχει μια ολοκένουργια ηλεκτρική συσκευή από μια ολοκένουργια αλλά ελαφρώς τυπημένη ή με χαλασμένη συσκευασία? Έως και 50% κάτω. Group Xulogis. Επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές έως και στη μισή τιμή. Group Xulogis. www.xulogis.gr. Θα μας βρείτε Γεωργίου Στρατήγη και Περεβού Γωνία στην Άνω Τούμπα και Αντώνη Τρίτσι 60 στον Εύωσμο. Μας ζήτησε να δημιουργήσουμε ένα ραδιοφωνικό σποτ, αλλά με τον πιο φυσικό τρόπο. Χωρίς τεχνητά, χωρίς μουσική, χωρίς λόγια. Ακόμα και στο ραδιόφωνο, βλέπεις τη διαφορά. Νέα γενιά αναψυκτικών Lux Plus Light. Αυθεντική γεύση Lux. Χωρίς ζάχαρη, με 60% λιγότερες θερμίδες και μόνο με φυσικά γλυκαντικά. Lux Plus Light. Η φύση χαμογελά. Το Μετρόπολης 95,5 και η Νεράιδα διοργανώνουν ένα ξεχωριστό ρεβεγιόν αγάπης. Ανήμερα Χριστουγέννων, 50 άπορες οικογένειες θα απολαύσουν ένα μοναδικό γεύμα με live μουσική και πολλές χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά. Στο κέντρο Νεράιδα στην περιοχή αεροδρομίου, σε μια ζεστή εκδήλωση. Η οικογένεια του Μετρόπολης 95,5 θα είναι εκεί για να γνωρίσει μικρούς και μεγάλους, να μοιράσει δώρα και να ανταλλάξει ευχές. Ρεβεγιόν αγάπης με το Μετρόπολης 95,5. Ανήμερα Χριστουγέννων στη 1 το μεσημέρι. Καλέστε τώρα στο 2310-90-90-90 και δηλώστε τα στοιχεία σας. Γιατί αυτά τα Χριστούγεννα θα είμαστε όλοι μαζί. Δωρεάν μεταφορά για όλους. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και μαζί μας η αδερφή Κωνσταντινίδης, ο οποίος βρίσκεις από το πιο μικρό ανταλλακτικό μέχρι το πιο μεγάλο. Το βρίσκεις, το τοποθετείς στο δικό σου αυτοκίνητο, πας, παίρνεις γραπτή εγγύηση, πληρώνεις ελάχιστα και φεύγεις. Αν δεν μπορείς, το κάνουν αυτοί από ένα καθρέφτη και μηχανή αυτοκινήτου με 150 ευρώ, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, τηλεφωνώντας το 18133. Παρακαλώ τη γραμματεία να σταματήσει να μου στέλνει μηνύματα έτσι. Ή θα μου στείλετε ένα ολοκληρωμένο. Μπράβο. Κομμάτι-κομμάτι να μου στέλνετε κάθε δύο λεπτά δεν γίνεται. Δεν είναι παίξε γέλασε ο κόκκινος τώρα. Δεν είναι θέμα Γρηγόρη. Παρακαλώ τη γραμματεία ολοκληρωμένο ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει τώρα, το στέλνει έτσι το Γρηγόρη. Η γραμματεία ποια είναι εκεί να την δώσω μερικά χαστούκια τώρα. Γιατί να δώσω χαστούκια. Λέω, επειδή βλέπω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θέλω να παρακαλώ τη γραμματεία να έρθει κάτι ολοκληρωμένο για να μπορούσε να το δώσω το κόσμο σωστά. Τελείωσε, πάει τελείωσε. Είναι κακό αυτό. Δεν είμαστε παίξε γέλασε εμείς. Τι σχέση έχει αυτό. Ναι, τι, πώς, τι, παίξε, γέλασε, τι, άντε τράβα. Και παίξε και γέλασε μας. Και να σου πω και μια πληροφορία για τον Ηρακλή. Ναι. Τον Μπλεξίδα. Τον είδα στον ύπνο σου. Είδα στον ύπνο τον Μπλεξίδα. Ναι. Εντάξει. Σε ασπρόμαυρη ταινία ή ασπρόμαυρη. Σε ασπρόμαυρη ταινία. Γι' αυτό τον Καγιούλη, μην τον πολυκολλάτε. Εάν υπάρχει μια ελπίδα για τον Ηρακλή να σωθεί, είναι ο προπονητής αυτός εδώ. 5-3-2 με τους κουτσούς. Εσύ τον Μπλεξίδα τον ήθελες σε μια ομάδα παράγοντα. Όχι, θα ήθελα τον Παπαθανασάκη σε ρωτάω, τον, ρε, θα... με τον Κατσιαμπή και τον, πώς τον, και τον, και τον Αδάμ. Θα τον ήθελες. Εσύ φυσικά θα τον ήθελα. Εσύ δεν θα τον ήθελες. Όχι. Γιατί έχεις κάτι καλύτερο. Γιατί... Έχεις από την οικογένεια του Ηρακλή. Και στα Τρίκαλα και στον... Ναι, τι έκανε. Και στη Λάρισα τσιρίζατε. Ποιος τσιρίζανε. Οι οπαδοί. Τσιρίζανε. Βέβαια δεν τους τάιζε γι' αυτό. Δεν είχε χαρτζηλίκι. Καλά, αν πιστεύεις ότι αυτό είναι το ζήτημα. Ο οργανωμένος γιατί φωνάζει. Για την ομάδα. Χαίστηκε για την ομάδα του οργανωμένο. Τζάμπα εκδρομές θέλει. Καμιά κούτρα θέλει. Και σε κάνα σούπερ μάρκετ να μπει θέλει να δουλέψει. Τι κάνει ο οργανωμένο. Τον νοιάζει η ομάδα νομίζει. Άντε ρε πάνε στον κόσμο. Παρακαλώ. 50 χρόνια σε αυτή τη γη τίποτα δεν κατάλαβες. Θα πεθάνεις και δεν ξέρεις γιατί ήρθες εδώ. Πάνε στον κόσμο. Δίνει και αμοιβή λέει. Ναι. Έλα φίλε ναι. Ρε φίλε τι το κάνω έτσι ολοκληρωμένο ναι, μη. Καλά. Καλημέρα μην νοιάζεις. Καλημέρα ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Άντε. Λέγομαι Ρημίτσο Πόρτα. Από την Άρτα είσαι, από το χωριό του Τσίπρα, ναι. Είμαι και δύο, έχουμε έναν κοινό γνωστό, που έπαιζε μεγάλη μπάλα στον Εθνικό. Τον Εθνικό. Στον Εθνικάρα. Του Γιωργάρο ο φίλος, του Δημήτρη. Ναι, ναι. Έλα αγόρι, έλα. Ναι. Να πω κάτι στον κύριο Κόκκινο ότι ο Ζάιρο έβαλε γκολ στην ανατροπή του Αστέρα, στο 1-2, στα Γιάννα. Σωστά. Ναι. Να μην ξεχνάει. Και δεύτερον, ο Μπέντο μάλλον είναι τελειωμένος. Αν χάσει από όσο πέντε τα Γιάννα. Ο Μπέντο. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, ο Πάοκ
Είναι η καλύτερη μεταγραφή του Ρικ Μπακ που έχει ατσαρκούδε σάλε. Ναι. Σου θυμίζει Ντάνι Άλβες? Όχι. Μήρε κόκκινε, μη. Δεν μου θυμίζει Ντάνι Άλβες. Τι σου θυμίζει? Μου θυμίζει, είναι σαν τον Νορβηγό του Ολυμπιακού πριν τραυματιστεί. Ποιον? Τον Ομάρ. Τι λες ρε φίλε τώρα, προσβολή είναι αυτή. Έκανε τα καλύτερα παιχνίδια ενώ πριν τραυματιστεί εννοώ. Ποιος Ομάρ ρε φίλε τώρα, σε παρακαλώ, γνώμη μου, τέλος πάντων. Εντάξει. Γιατί γνώμη σας? Εσείς θα παίξετε, θα πάτε γάμα εθνική? Όχι ρε, θα έρθει ο, ο Καγιούλης. Ποιοι είμαστε εμείς? Η Άιποντιο. Ποιοι είστε? Ναι. Θα σας του πω, αλλά μην πικραστείτε. Πες το. Η Άιποντιο Ηρακλής. Και εσύ τι καηλέ έχεις? Καηλέ. Καηλέ, όχι το λέτε, γιατί το λέτε Ηρακλή? Είναι Άιποντιο, δεν είναι Ηρακλή. Ο γνήσιμο. Δεν είναι ο Ηρακλή που πλήρει. Εμεί το λέμε Ηρακλή, ρε φίλε. Εσύ το λέμε. Εσύ πες το όπως θέλει. Την Κέρκυρα τη λέει Κασιόπη όμως. Τι να σε κάνω. Τέλος πάντων. Παρακαλώ. Τον παράγοντα της Λάρισας, κύριε, ξαναπέστε το δικό. Κύριος Πλεξίδας, λοιπόν. Χαμουρεύεται με τον Ηρακλή. Ναι. Ναι. Κύριε Καγιόλη, τελειώσατε! Έλα. Έλα, ρε Κώστα. Έλα, ρε φίλε. Μια χάρη θέλω να μου. Δύο χάρες θέλω να μου κάνεις. Ναι, για πες. Την πρώτη χάρη, αν υπάρχει περίπτωση την ιστορία με το κουμπί να την κάνεις σε ταινία όπως είχες κάνει κάτι άλλες ταινίες. Ναι. Στο YouTube. YouTube. Μία ναι. Είναι αυτή. Και δεύτερη χάρη, μία ακόμα θέλω να ακούσω την ιστορία που συγκρίνει ο Κόκκινος τον Παΐσιο με τον Spider-Man. Αυτή, ήταν ιστορία, ωραία, μπορεί. Αυτή δεν την είπες καλά στο YouTube. Να, αυτά τα δύο. Έγινε. Κλείνω. Έγινε. Είπες ότι είναι σαν τον Spider-Man ο Παΐσιος, άθλη άντρα. Επόμενη. Ο Κόκκινος, μάτω, καθένας ξέρει. Καλημέρα. Χαρούμενος. Έλα κουμαντάντε. Κουμαντάντε, τι κάνετε? Τι έγινε ρε? Τι έγινε ρε? Καθάρισε η πίσω γραμμή ρε. Δεν τον πρόσεξε ο παράξος, τους άλλους φύλαγε. Φύλαγε τους άλλους και τη βρήκε από τον Μάτο, έτσι. Πάει ο Μάτος, έγινε γαμάτος τώρα αυτός. Τον παίρνουμε από... Μην βρίζεις ρε. Ρε πρόσεχε λίγο, σε παρακαλώ. Μα τι... Αυτόν τον πάμε στην επίδυση, τέλος η άμυνα από αυτό. Λοιπόν Γρηγόρη, ξέρεις τι θέλω? Ναι. Βάλε ρε κανένα μπουκάλι ουίσκι σε κανένα γαζάκι να πάρουμε τηλέφωνο εμείς οι ΠΑΟΚ. Ναι. Σε θέατρο και στο κινηματογράφο να δούμε τώρα τι πιτσίμι ΠΑΟΚ. Ένα ουισκάκι Τζακ Ντάνιελς, κλήρωσε μια μπουκάλα. Άκου λίγο, 1200 μιλήματα. Για να οικονομήσεις. Ναι, ναι. Ένας κύριος αναζητάει γιο ταχύς του τρώνε Μπερλίν χρώματος ασημί. Πάλι καλά. Τον τράκαρε χθες το πρωί στην περιοχή της Θέρμης και αναζητάει το όχημα. Είναι τρακαρισμένο μπροστά και έχει σπασμένο τζάμι στον οδηγό. Ο κύριος δίνει αμοιβή σε όποιον το εντοπίσει. Τον τράκαρε δηλαδή. Άκουσε, δεν περίμενε, ρε Θεφτέρη, περίμενε. Ναι, εντάξει. Ένας αν ήταν ο δικός ο καημός, θα φώναζες. Τώρα είναι το αλλού. Μισό λεπτό, γιατί είναι το αλλού. Ένας κύριος αναζητεί γιο ταχύ Citroën Berlin χρώματος ασημί, το οποίο χθες το πρωί στην περιοχή της Θέρμης τον τράκαρε. Αυτό είναι μικρό. Το όχημα είναι τρακαρισμένο. Ναι. Το Citroën Berlin χρώματος ασημί. Και έχει σπασμένο δάμι στον οδηγό. Αυτό δεν είναι τίποτα. Όποιος το βρει, μισό λεπτό. Αμοιβή. Αυτό δεν είναι τίποτα. 4 η ώρα τα ξημερώματα την Παρασκευή, ένας γινούσε από τη δουλειά του, Μαρτίου με Όλγας, περνάει πεζός με πράσινο, πάει ένας κατσικόβλαχος από κάνα κολοχώρι, δεν ξέρω ποιος ήταν, με ένα αγροτικό, τον πατάει, το περνάει από πάνω και φεύγει. Το σκότωσε? Δεν το σκότωσε, γιατί ήταν γεροδεμένος, πολύ γερο παιδί. Κάτσε ρε, σταμάτα λίγο ρε. Κάτσε, τελείωνε. Κάτσε ρε, είναι σημαντικό. Και έχει μπει στα social media, όποιος δει αυτόν τον καράβλαχο που πάτησε άνθρωπο και έφυγε, λοιπόν να τον εντοπίσουμε και να τον τραβήξουμε, όχι στο δικαστή, ο δικαστής τίποτα δεν θα τον κάνει. Ένα βρωμόξυλο να το θυμάται σε όλη του τη ζωή. Έκλεισες, επόμενη γραμμή. Τον καράβλαχο, 4 η ώρα, σε κάνα κολόμπαρο θα ήταν, θα πίνε ουίσκι χαλασμένο, ως συνήθως. Και τα πετρέλαια που πίνετε και δεν ξέρετε τι λέτε. Πατάς άνθρωπο και τον παρατάς. Εσύ Κόκκινε, τι θα κάνεις? Θα ήμουν εκεί. Μπράβο ρε Κόκκινε, δεν το νομίζω. Φίλε, είναι δυνατόν. Άμα έχεις πει κανένα κιλό Τζακ Ντάνιελς, μπορεί να μην θυμώσουν. Θα πιω και θα οδηγώ. Πόσο βλάκας πρέπει. Έλα, δεν το έχεις κάνει ποτέ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Σωστό, έχεις δίκιο. Καλημέρα. Σωστό, ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι, παιδιά, εγώ είμαι. Παιδιά, έλα ρε φίλε. Καλώς το. Ναι, ρε. Κωστά. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις με τη σειρά τις ομάδες που με την πιο βαριά φανέλα. Την πιο βαριά φανέλα. Ναι. Άστε, τις πω εγώ.
Ναι. Πρώτη βαριά φανέλα Ολυμπιακός, δεύτερη βαριά φανέλα ο Παναθηναϊκός, τρίτη βαριά φανέλα η ΑΕΚ, τέταρτη βαριά φανέλα ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και κάτω? Από εκεί και κάτω έχουμε πέμπτη βαριά φανέλα τον Όφη, έκτη βαριά φανέλα τη Λάρισα, έβδομη βαριά φανέλα τον Άρη και όγδοη βαριά φανέλα τον Ηρακλή. Επόμενη γραμμή, τον... καλημέρα. Γεια χαρά. Σε είπα, τα είπα, εξηγήθηκα. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου, παιδιά. Νάτος. 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 Λοιπόν, Γρηγορή. Μην πω και τον Ατρόμητο δηλαδή. Μην πω και την Ξάνθη. Την Ξάνθη πάνω από τον Ηρακλή. Η Λάρισα κουστί έχει πάρει πρωτάθλημα. Όχι, δεν πήρε. Πώς το πες? Η Λάρισα πήρε πρωτάθλημα. Ναι. Όχι, δεν πήρε. Ναι. Επομένως, πιο βαριά είναι η φανέλα της Λάρισας. Βέβαια. Λοιπόν, Γρηγόρη. Εδώ είναι. Ναι. Λοιπόν, άκουσε, θα σου θέλω να σου πω κάτι. Να του πεις. Η υπερβολή έχει όρια. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πάνω εκθέτει. Τώρα, όταν πας να μου εξισώσεις τον Γκάμπος με τον Ντάνι Άλβες, το Μάτος. Δεν εξισώνω. Με τον Ντάνι Άλβες, δηλαδή ο ένας παίζει στο άθλιο ελληνικό πρωτάθλημα και ο άλλος με σουρανούσε στην Μπαρτσελώνα, τώρα μου φαίνεται είναι στην Ιταλία. Κύριε Κώστα, να ρωτήσω λίγο. Ναι. Είπα. Ο Μάτος μου θυμίζει Ντάνι Άλβες. Δεν μπορεί να θυμίζει Ντάνι Άλβες ο Μάτος με τίποτα. Διότι δεν εκλείθηκε ποτέ στην Ελλάδα. Κύριε Κώστα, δεν τον έβρισα. Μπαγιάτη κατασάφιστηκε. Είπα κάτι το οποίο μου βγάζει. Μπαγιάτη κατασάφιστηκε. Αν δεν συμφωνείτε, δεκτό, σεβαστό. Αλλά λέω τι μου βγάζει εμένα. Στοιχεία από Ντάνι Άλβες. Τελείωσε. Πάει. Γιατί αυτό είναι τερατολογία? Είναι υπερβολή. Υπερβολή. Δεν λέω τερατολογία, δεν είπα εγώ τερατολογία. Είπα το υπερβολή που έχετε. Δηλαδή, ναι. Τι θα κερδίσω με αυτό που λέω? Τι θα κερδίσεις? Γιατί εκτίθεμαι? Γιατί αυτό που λες, δεν υπάρχει μέτρο σύγκριση. Κύριε Κώστα, το λέει, Κώστα. Αν θέλει κάποιος να νιώθει εκτεθειμένος ή να βλέπει κάποιον εκτεθειμένο, έχει να κάνει και με την πρόθεση και τη διάθεση. Εσείς κάνατε ένα λάθος και είπατε Κάμπος. Να το πάρω εγώ, να το κάνω γαϊτανάκι, δηλαδή, και να πω εκτεθήκατε. Μπερδεύτηκα. Αντί να πω Μάτος, είπα Κάμπος. Ανθρώπινο. Εντάξει. Ναι, και εγώ λέω ότι. Λοιπόν, μπορεί να. Εννοούσα Μάτος. Διόρθωσα. Μπορεί να με θεωρείτε υπερβολικό. Άστε να πάει. Με την καλόπιστη κριτική τη δέχομαι. Δεν το θεωρώ υπερβολικό. Μπορεί κάποιος να με πει υπερβολικό, οκ. Okay. Ναι. Καλόπιστη είναι η κριτική που σου κάνω. Δεν το αμφισβήτησα ποτέ. Καλόπιστη είναι η κριτική. Φιλιά, κύριε Κώστα, φιλιά, γλυκέ μου άνθρωπε. Φιλιά. Επόμενο κύριο. Φιλιά, καλημέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Βίλε. Από Γερμανία τηλεφωνώ. Μπράβο. Λοιπόν, έχω μια απορία να μου τη λύσεις, ραπ. Ναι, για να σε λύσω. Είμαι παλιός ποδοσφαιριστής. Ένας τεχνικός δεν έχει σημασία, αλλά είχαμε ένα παλιό ποδοσφαιριστή. Που εδώ, Ελλάδα ή επάνω? Στην Καστοριά. Όχι. Τον Αφεντουλίδη τον Ανέστη, δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Πώς δεν τον Αφεντουλίδη δεν γνωρίζω, ρε φίλε. Είναι σαν να μην ξέρω τον Αθανάσιο Διάκο και να κάνω ιστορία. Ναι. Λοιπόν. Ο Ανέστης μας έλεγε ότι όταν έπαιζε στον ΠΑΟΚ παλιά φτιάχνανε εφόδους στα σπίτια. Άμα είναι 10 ώρα στο σπίτι, σήμερα σωστό, γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι. Ναι, ναι. Δεν γίνονται. Όχι. Ναι, φυσικά γινόταν. Λέγε, δεν γίνονται, λέω. Γινόταν, σου λέει, βόδι. Στο εξωτερικό. Λέει, τότε γινόταν, λέει, σήμερα γίνονται. Ρώτησε ο άνθρωπος. Πρέπει να σε πάρει. Δεν ξέρω αν γίνονται τώρα. Παλιά γινόταν. Ναι, αλλά εδώ στο εξωτερικό γίνονται εφόδους. Κατάλαβε τι ρώτησε. Εδώ δεν ξέρουμε, φίλε. Να πω και ένα άλλο να γίνει. Τι εφόδους να γίνουνε όταν ο αριστερός βγαίνει να πούμε με το μεγαλομέτωχο και πίνουνε μαζί? Τι έλεγχος να γίνει, ναι, για λέγε. Τέλος πάντων, και ένα άλλο για να γελάσουμε λίγο. Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τώρα κάνουν ένα χωριό 300 κατοίκοι, είχαν δύο ομάδες. Κατοίκοι, ναι. Αλφα τοπικό τώρα. Και κάνει τη σύνδεση ο προπονητής. Και να του βγάζει έξω, δεν τον έχει στην δεκάδα και το λέει: τι λέει, εγώ δεν θα παίξω. Ο πατέρας μου βάφει το γήπεδο και εγώ δεν θα παίξω. Καλό. Καλό. Έγινε χάρη καλή, παιδιά. Και εμείς, να είσαι καλά. Η Γερμανία παίζει μπαλά γιατί έχει τους εφόδους. Τηλέφωνα μπουκάρουν στα σπίτια, είσαι στο σπίτι 10 ώρα. Γι' αυτό παίζουν μπαλά. Όχι ότι είναι τεχνίτες, έχουν πνευμόνια. Άλλους δύο θέλω για το ντοκιμαντέρ του ΠΑΟΚ. 8 έχουμε τώρα για να ξεφτυλίσει το φαλάκρα που λέει ότι μπορείτε. Κοσμοσυρωή πολύ μεγάλη. Δεν μπορείτε 10 ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Πόσα άτομα χωράει η αίθουσα, ρε κόκκινε? 20. Πόσα άτομα δεν χωράει? Ξέρω, ρε. Πάμε, πρώτο τελευταίο. Πότε πήρε τελευταία φορά σινεμά? Πότε πήγα σινεμά? Ναι. Πριν από ένα μήνα. Τι είδες, ποια ταινία? Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάται την ταινία. Ναι. Δεν θυμάται. Πάμε. Έλα, φίλε, πόρτα τελευταίο. Έλα, κόκκινε.
Εδώ είναι, εδώ είναι. Έλα, κόκκινε. Εδώ, εδώ. Έλα, φίλε μου. Μη δικαιολογήσεις τον κύριο Κώστα, ρε. Ο άνθρωπος είναι τόσο κομπλεξάρα. Σε παρακαλώ. Όμορφε. Εγώ σε παρακαλώ, ρε κόκκινε. Όπως θέλω να μιλάω. Ακ, όχι, όχι. Εμένα. Αυτός δεν σέβεται αυτά που λες. Όμορφε, όμορφε. Το όνομά σου. Κώστα. Πες εμένα ό,τι θέλεις. Τον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εδώ. Χαρακτηρίζω τον συνακροατή μου. Μπορώ να το κάνω. Δεν χαρακτηρίζω συναδελφό. Δεν είναι σωστό, ρε φίλε. Τον είπες κομπλεξικό. Σταμάτα, ρε κοκκινά τον άνθρωπο να εκφραστεί, ρε τραμποχειροφρενάκια. Α τον άνθρωπο. Λέγε, ρε φίλε, τι είπε δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις. Ο Μάντος σου θυμίζει τον Ντάνι Άλβες. Ο κόκκινος άνθρωπος δεν είπε ότι είναι ο Ντάνι Άλβες. Του θυμίζει τον Τζίτα Κλειδιού, βρε. Κομπλεξικέ αεξή Κατερινιώτη. Αεξή Κατερινιώτη. Θα μιλήσει τώρα. Ο κύριος Κώστας που δεν τρέπεται να λέει για τον Λουκανίδη. Ποιο Λουκανίδη, βρε, που φορούσαν δύο δεξιά παπούτσια και βγαίναν στην πλατεία του χωριού. Λίγα λόγια για τον Τάκη Λουκανίδη, μάλλον δεν το πρόλαβες. Λίγα λόγια, αλλά με τον Παπασταθόπουλο που το συγκρίνει. Ένας μαρκάρει τον Ρονάλντο και άλλος τον Καραμπανογιώτη της Λάρισας. Τι λέμε. Άιντε, φτάνει με την παλιά σχολή. Φτάνει. Δηλαδή είναι τώρα κόντρα παλιάς και νέας γενιάς. Αυτό καταλαβαίνω. Μα ναι, ρε φίλε, τώρα φτάνει, είπαμε, το 50, το 60, το 70 και η Ελλάδα πάει από τα σκατά της σκατά από το 50. Λοιπόν, Κώστα, άκου να δεις. Άκουνα. Η, η μεγαλύτερη, και μιλάω πρώτα για εμένα και τον Κώστα. Όχι, μη, λέει, για σένα. Έχουμε το κουσούρι να λέμε εμείς ήμασταν έτσι στα δικά μας τα φίλε, χρόνια. Όχι, φίλε, όχι, φίλε. Τη βλακία. Ο Κώστας δεν το έχει. Το κάνουν αυτοί οι γέροι που μαζεύονται ο στα καφενεία. Κώστας δεν τα έχει. Ο Κώστας δεν είναι γέρος. Είναι νέος στο μυαλό. Όχι, ρε φίλε. Εγώ ζώνη. Αυτό το στυλ που μαζεύονται οι παλέμαχοι. Οι παλιοί συμμαθητές. Οι ακόμα πιο παλιοί το έχουν τέτοιο. Έχεις δίκιο, αλλά να σου πω κάτι. Δες το με συμπάθεια, την πίζα τον, ρε φίλε, να τον πεις κομπλέκτο. Δεν το βλέπω με συμπάθεια. Γιατί μία ναι, με τον τότε τα έλεγε για κάτι back to back. Δύο ναι που έλεγε για το, ρε, ποτέ δεν είπε τον Κούδα μία σε μία top πεντάδα του. Τρεις ναι, τώρα για το Μάτος ναι. Και βγαίνει και το λίγο, είσαι υπερβολικός. Όχι, ήταν... Ρε Κώστα, θα σου πω κάτι. Ο κύριος Κώστας, που είναι μεγαλύτερος από εμάς σε ηλικία. Είναι η επιτροπή που θα βγάλει την καλύτερη εντεκάδα. Είναι η επιτροπή η οποία είναι η κριτήρα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το ποδόσφαιρο και λέει τη γνώμη του. Δεν βγάλει άκρη. Για χαρά. Αν έλεγες. Δεν βγάλει άκρη με τον κόκκινο. Για χαρά. Σου λέει ρε θέλω να τον πω κομπλεξάρα. Τώρα άμα σε δώσω δύο μπουκέτα θα έχω άδικο. Το ένα με γλαδιόλες και το άλλο με τριαντάφυλλα. Γλαδιόλες. Ναι. Τελευταίο για σήμερα. Τελευταίο σήμερα. Ναι, ρε. Έλα ρε. Έλα ρε τεράσε. Άντε με πιάσες μπρε. Αστραπίνε τροποτά μου ρε. Να σου πω εγώ ποιος έχω δύο καλές βαριές φανέλες μπρε. Το βρήκα. Για το Ραπτόπουλο. Πρώτη είναι φανέλα πιο βαριά του Άρη και μετά του Ηρακλή γιατί πέφτουν και δεν σηκώνονται. Ρε φίλε δεν αφήσεις κρυάδες μεσημεριάτικα. Ο ξάδερφος είναι. Μπορεί να είναι αυτός ο τεμπέλχανος ο ξάδερφος. Πουρναρά ελευθερία. Πουρνάρα. Μπορεί να συνήθως είναι πουρνάρας. Πουρνάρα γυναίκα, ελευθερία. Βιτζίμι Πάοκ θέλει να δει. Γούλας Πέτρος. Γούλας, σωστά το διαβάζεις. Ματσιώρης Κυριάκος. Σωστά. Ξενίδης Κωνσταντίνος. Γιαλαμουλή. Τι λέει εδώ. Γιαλαμουίδης. Νίκος Ήρωας Ραπτόπουλε. Λέει από δίπλα. Μπράβο του. Δέσποινα Πατσαβούδη. Και Βασίλειος Θεολόγος. Αυτοί οι οκτώ θα πάνε στο ντοκιμαντέρ, θα κάτσουν μόνοι τους εκεί, θα τους δώσουν και popcorn, θα δουν την πιτσίμη πάω. Είσαι αλήτης, κάτσε να δω πως ήρθε κι άλλο, κάτσε. Ναι. Αν ήρθε κι άλλο... Άλλοι δύο είναι. Αν ήρθε κι άλλο... Ναι. Δεν μπορούμε να γεμίσουμε μια αίθουσα με τον Πάογρε. Να, ήρθαν άλλα δύο. Δέσποινα Πατσαβούδη, αν το είπες. Βογιατζής Νίκος, το είπες. Βογιατζή δεν είπα. Βογιατζής Νίκο 9. Άλλο ένα μέχρι να μιλήσω τελευταίος. Ναι, έλα τελευταίος. Παρακαλώ. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Ονομάζομαι Θανάσης. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Και εσύ Θανάση δηλαδή, σαν τον προηγούμενο. Κι εγώ, ναι. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Τεραπτόπουλο. Ο Πλατανιάς χθες ξέρεις τι με προβλημάτισε. Για πες. Ότι εκτός ότι έπαιξε 4-5-1. 5-4-1. Α. 5-4-1. Έπαιξε με τον Μπανανά, τον Καρυπίδη και τον Γκάργα που φάγε κάρτα στο 15ο δευτερόλεπτο και αντί να πάει αυτός ο Μπίζεσβαρ πάνω στον Γκάργα τρεις φορές να πάρει τη δεύτερη κάρτα, το Χαϊβάνι πήγαινε να πούμε 30 μέτρα πίσω να πάρει την μπάλα. Με την καλή του κουβέντα για τον κόσμο. Μιλάμε τώρα αγώνα με δεκάρι. Ο τρίτος στόπερ ο Γκάργας, ο κεντρικός στόπερ να είναι.
Εντάξει, ναι. Να έχει κάρτα. Και εγώ να μην ναι. πηγαίνω πάνω του. Να τον βγάλω στο 20 να τελειώνω. Τι να σου πω, ρε φίλε. Δηλαδή και αυτό ο Ήβιτς με αυτή τη μουτσούνα. Τι να σε πω, για πες, συνέχισε. Όχι, βασικά αυτό που θέλω να πω είναι πως το πρώτο μήχρονο έτσι όπως το έβλεπα, λέω τώρα Πάκ δεν πρόκειται να βάλει γκολ. Λέω με τίποτα. Και αν τώρα όλες οι ομάδες κατεβαίνουν με 4-5-1, 5-4-1 τέλος πάντων όπως το, το βάλει κανένας. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι άμυνες θα έχουν θέμα για, να ανοιχτούν. Εντάξει, γι' αυτό είπα εγώ την πίσω γραμμή. Πίσω γραμμή. Χθες στο πρώτο μήχρονο ο Ροντρίγκες ζήτημα να πήρε δύο παλιές. Το ντούμπλαρε, καλά ο Παράσιο στο Ροντρίγκες. Φίλε, άκου λίγο. Γιατί το πάτος δεν φύλαξε. Το κάνουμε κουβέντα από χτες το βράδυ με τον Κωστή και θα το διαβάσεις αύριο. Σου λέω μία παράμετρο. Λέει ο Κωστής και πολύ σωστά λέει ότι μία κλειστή άμυνα. Την σπάει συνήθως η πίσω γραμμή. Αν δεν έχεις ένας με έναν, γιατί. Δηλαδή, αν είχε στο Μέση. Έκλεισε. Μπορεί να τους περάσει. Έκλεισε το ένας με έναν τον Ροντρίγκες και τον Τζάλμα, τον έκλεισε. Λοιπόν, δεκάρι για την πλάκα. Αυτό μπορεί να γίνει. Εννιάρι τεφορμέ, δεν έχει ατομική ενέργεια. Ή αποστημένα, ή αν είχε στο Λίνο και όπως έχεις το Μάτο από πίσω. Δηλαδή, είτε από τα στόπερ σου να σηκωθούν στο Θεό και να το καρφώσουν ένα στημένο, ή από πίσω. Εγώ σου λέω τώρα, αν το στημένο δεν έμπαινε, θα είχε θέμα ναι ή όχι. Αν. Ρε φίλε, υποθετική κουβέντα. Ναι, είναι υποθετική, αλλά. Άλλος είναι ο προβληματισμός. Άλλος είναι για μένα. Άλλος είναι ο προβληματισμός. Δεν είδατε κάτι και ιδίως. Ο Μάτος, ο Ντάνι Άλβες του ΠΑΟΚ που λέω εγώ, είναι καλός. Αν τα στόπερ του, ο Βαρέλα και ο Κρέσπο δεν βάζουν γκολ στον αέρα, που δεν βάζουν. Γιατί το γκολ που έβαλε στο Καρεσκάκι και ο Βαρέλα το βάλε κάτω. Φίλε, άκουδο. Δεν είναι πρόβλημα. Άκουδο το πρόβλημα τώρα. Άκουδο δευτερόλεπτο. Δεν είδε ούτε εσύ το κόκκινο. Το μάτς δεν το είδατε. Όταν παίζει ο Παράσκος 5-3-2, αλλά δεν βγαίνει σε μια κόντρα και είναι κλεισμένος, πουλάει την μπάλα. Κάποια στιγμή ο στόπερ θα είναι. Στραβοκλωτσιά θα είναι. Ξέρω, καραμπόλα θα είναι. Θα φας τον γκολ. Ομάδα η οποία κλείνεται και κλείνεται καλά. Αλλά όταν πάρει την μπάλα δεν βγαίνει. Κάνει τη μισή δουλειά στην άμυνα. Να σε καλά, αυτό έκανε ο Πλατανιάς εχθές και πολύ σωστά ο Μάτιος ο Γιώργος, που είναι μεγάλος δημοσιογράφος και κόσμημα για το Μετρόπολης, μου λέει: για δες και τον Πλατανιά, γιατί σε είδα χθες στον κύριο Πουάν στις ομάδες που θα κινδυνεύσουν. Δεν μ' αρέσει, λέει, καθόλου. 8-34 έξυπνο το μήνυμα, αλλά δεν γίνεται να το διαβάσει τον αέρα. Από τη Δράμα για μοντάζ έρθει ο Μπύρος, λέει: γιατί από μπάλα χαμπάρι δεν έχει. Όπαρε 6-12. Ρε 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 από μπάλα χαμπάρι δεν έχει. Όπαρε.